Τίποτα ρε φίλε, τίποτα ρε, λέει και το καλοκαίρι μας βρίζει λέει ο άλλος. Ζέστη, ίδρωτας. Ζέστη, ίδρωτας, ένα αρωματάκι, μυρτό, λίγο μπανάκι, λίγο τουζάκι, βουτιές. Τι βουτιές ρε. Βουτιές, παράδειγμα, στις μπισίνες, να εδώ, μπισίνες που λέει και ένας φίλος. Βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες, θάλασσα και αυτή βρωμιά. Και αυτή βρωμιά. Πάνε, κάνε μια βουτιά στην πανιά. Έχω μια ιδιωτική παραλία, πάμε που τίξω. Α, θες και παραλία ιδιωτική, μαζί με τον Ρονάντο εκεί κάτω. Γλυκάδικο Κριστιανό, έτσι. Πλάκα κάνεις. Ήρθε ξανά εδώ Ελλάδα, μια χαρά. Εκεί κάτω, εκεί στο Κώστα Κώστα, πώς το λένε, εκείνο το εφτάστερο ξενοδοχείο με τα ελικόπτερα που έχουμε. Καλά κάνει, ρε. Καλά κάνει. Να πάει. Πού να πάει, ψυχή. Μίζερος να είναι, δεν ξοδέψει λεφτά. Τι να ξοδέψει, βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο. 100 θα φάει τα 30. Α, τα φάει και τα 40 θα φάει. Του μένουν 60 συνάκριδοι. Τέλος πάντων, τι γίνεται, καλημέρα. Ζάχαρη. Ζάχαρη, όλα καλά. Πρωινούλα, πρωινή εκπομπή εδώ με Καζαμπάκα. Με Κωστή, τι, από την Μυρτό ήρθε ή. Όχι, ρε. Τι. Φτερνίζομαι, με θυμήθηκαν. Καλά, σε θυμούνται πολύ. Τι να κάνουμε, Κωνσταντίνε, δίνεις, προκαλείς, δίνεις δικαιώματα, είσαι συνεπικαιρότης. Έτσι, τι να εγώ έμενε στην επικαιρότητα. Ποιος είναι, ο Φούβουτος? Ο Άγγελος είναι στην επικαιρότητα. Ο Άγγελος είναι στην επικαιρότητα, σωστά. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Τι ωραία πασούλα μου έστωσε τώρα. Εκεί θα πηγαίναμε τώρα. Οπότε. Τον κάτω στην Αθήνα, έτσι και κάνα μια γρήγορη ματιά, τα δούμε μετά. Τον περνάνε πριν ο Κορδέλα, άντε, Άγγελε, λέει τον Μπούλο. Καλά λένε. Φεύγεις, καλά λένε. Είσαι ο γραμμένος. Ναι. Τώρα μια που με δεν θα ήθελα να είμαι γραμμένος. Καλά, τι να κάνω, πώς δεν θα ήθελες. Να κάνω τι. 8-9 χιλιάδες. Πόσα φέρνει ταξιδάκια, βόλτες, εκδρομές. 50.000. Θα περνάω στον δρόμο και λέω: εσύ αυτός ξέρεις τι είναι. Γιατί. Θα με ποτίζουν, γλάστρα θα με μένουν. Σιγά, γιατί βλέπεις να τον ποτίζουν με γλάστρες. Αφιέ παιδό. Α, δεν με ενδιαφέρει, κοίταξε. Τέτοια όνειρα δεν είχα να γίνω γραμμένος. 8-9 χιλιάρικα το μήνα. 18 να παίρνει. Χωρίς να τρελαίνε, να κάνει και πολλά πράγματα. 30 να παίρνει. Μύτη, συμβούλια, ιστορίες, ταξίδια, αεροπλάνα. Αν και δεν θες αεροπλάνα, εσύ. Να είμαι άχρηστο. Εντάξει, να κάνουμε ρε Κωνσταντίνε. Να βλέπω το Σαββίδι και να λέω: αμάν δεν το βοήθησα. Ναι. Μια διαιτησία να μην του δώσω. Δεν με έδωσε μια διαιτησία, ναι. Δεν με έδωσε. Τι να το κάνω. Τι να το κάνω. Λοιπόν, έλα στο Σαββίδι. Είσαι γραμμένο. Έτρεχε να πάρει τις ενώσεις ο Φουκαράς. Τζάμπα. Τζάμπα. Και τα κουρασάν, διετησία, διετησία, τα κουρασάν έχει... τα φάγαν άλλοι εγώ. Ναι. Άστε, και να έχει άλλους διετησία. Βρήκα κάτι αξίδες στον δρόμο χθες. Ρε Σικούλ, φτάνει, μας έχεις τρελάνει, λέει, μας έχεις τρολάρει. Για ποιο πράγμα. Για την ΑΕΚ. Λέω ψέματα σας λέω ρε παιδιά. Πέστε μου κάτι που λέω ψέματα. Τι ποιο είναι το ψέμα. Η ΑΕΚ... πάντα ψωνίζετε πάλι από τα πανέρια. Η ΑΕΚ ψωνίζει από τα πανέρια αλλά βγάζει αυτή τη στιγμή στην εθνική προπονητή. Ναι. Βγάζει το Δέλα. Ναι. Πας κατευθείαν εκεί στο Ζουμί, θέλεις να πας. Ο Πευτοστέλιος διαμαρτύρεται. Ο Πευτοστέλιος διαμαρτύρεται, ναι. Ναι. Ποιος άλλος, ο Μπασινάς υπερασπίζεται, Άγγελο. Άμα θες να τα συζητήσουμε. Ο Μπασινάς. Μανολάς Παπασταθόπουλος, αυτό ο Θωροσίδες. Ο Μπασινάς. Θέλει να φάνε τον Άγγελο. Ο Μπασινάς δεν έχει και μυαλό πολύ. Γιατί δεν έχει μυαλό. Γιατί τώρα που τελειώνει ο Άγγελος δεν πάει να το στηρίξεις. Ναι. Πάει τώρα στα κάτω του να στηρίξεις. Αλλά δείχνει ποιότητα σαν χαρακτήρας. Όχι, γιατί. Με κάποιον όταν είσαι μαζί του στηρίζεις. Έλα ρε, ποντάρει τον Αστραχάνο. Θα τον πουλήσει ρε φίλε στο 100. Τι θα τον κάνω. Όχι ρε φίλε, δεν είναι σωστό αυτό. Αφού ο Αναστασιάδης τον έχει στηρίξει, τον έχει βέβαια και κάνει τώρα. Θα τον πουλήσει πισόπλατα. Τι τον έκανε ο Αναστασιάδης. Αδίκιο είναι αυτό που κάνει ο Μπασινάς. Ο Μπασινάς τι είναι δηλαδή στην εθνική, τι κάνει. Είναι βοηθός του. Βοηθός. Ναι. Πού δούλεψε, ποιο άμα δούλεψε για να πάει βοηθός στην εθνική. Εντάξει, ο Μπασινάς είσαι ρε φίλε. Έχεις βράσε ο Μπασινάς. Είσαι ένας άνθρωπος που άσε ο Μπασινάς. Πού δούλεψε η ομάδα ο Μπασινάς όταν τελείωσε την μπάλα. Να πάρει και Champions League, ό,τι θέλει να πάρει. Ναι. Σαν προπονητής που δούλεψε. Δεν δούλεψε. Και πάει στην εθνική κατευθείαν. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε ο πρώτος τελευταίος. Ο Γιανακόπουλος, ο Γιανακόπουλος πού δούλεψε. Προπονητής. Προπονητής πρέπει να έκανε αυτό. Φερά δεν έκανε. Δεν έκανε που δεν το μαζέψα στην εθνική. Ναι. Τον Πευτοστέλιο. Κάτσε ρε, εσύ δεν έχουν δικαίωμα αυτοί. Όχι, δεν έχει, όχι, δεν έχει δικαίωμα. 10 γιούρο να πάρει. Α, προπονητής. Δεν έχουν δικαίωμα. Όχι, προπονητής. Και να βάζουμε ποιους, να βάζουμε τους Φούβουτους. Προπονητής είναι άλλο, ναι. Και παίκτης είναι άλλο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας. Ναι, αλλά δεν είναι προπονητής. Προπονητής είναι ο Άγγελος. Ναι, αλλά την ώρα, που τρώει, την ώρα που τρώει τον γκολ, ζητάει από τον Βασινάνα ή από τον Γιανακόπουλο, μιλάνε εκείνη την ώρα. Το ναι. Τι να του πει εκεί, άντε πάρει και τον Ντέμι, τι να σε πει. Ναι. Να πάμε και κάνα ποτό, θα σε πει ο Ντέμι. Τι να σε πει εκεί την ώρα. Εντάξει, μπορεί να γκολ εγώ, ναι. Τρώω γκολ ένα μηδέν. Και εγώ με έχει ο Άγγελο στον πάγκο. Και ξύπλα τον Βασινά. Δεν έχει τον Ιταλού που έχει ο Λουτσέσκο. Έχω τον Άγγελο στον πάγκο. Και με ρωτάει τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Του λέω βάλε ένα γρήγορο χαφ. Βάλε ένα χαφ, τράβα το φορτούνι πιο πίσω. Βγάλε ένα αμυντικό χαφ, βάλε το φορτούνι πιο πίσω. Παίξε με ρίσκο τέτοιο. Του πω μια κίνηση, ας πούμε. Ναι, λες ο Μπασινάς να μην τα έχει. Δεν έχει ιδέα. Έλα, ρε, ιδέα δεν έχει. Το έλα, βρε αγόρι μου τώρα, δεν ξέρω Μπασινάς. 30 χρόνια έπαιζε μπάλα. Σε υψηλό επίπεδο. Μπορεί, δεν μπορεί να δει τι θα γίνει με στο μάτ. Άλλο θα το έκανε. Κάτσε και μπορεί, δεν μπορεί ο Μπασινάς που ζούσε από το ποδόσφαιρο και μπορούμε εμείς να το αφήσουμε. Εδώ δεν μπορεί ο Άγγελος, ρε, που 100 χρονών. Δεν μπορεί. Αλλά ο Άγγελος κάποια στιγμή ξεχάσει και νόμιζε ότι λέει το ένα. Δεν έκανα λέει την αλλαγή του σιώπη, λέει στο 1-2, στο 1-3. Λέει
ανάμεσα στο 1-2 ήταν. Πόσο είναι, 66? Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά. Μικρό για Αλτσχάιμερ είναι. Πάντως υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ναι, και δείχνει το Σιώβα να είναι πεσμένο κάτω και να υποφέρει. Ναι. Και να μην πάει κανένα Έλληνα από πάνω, να πάνε μόνο δύο τη Αρμενία. Είναι όλα τα λεφτά. Καταλαβαίνει ότι η ομάδα είναι άρρωστη. Δεν είναι καθόλου άρρωστη, είναι Έλληνε. Ναι. Αυτό το λόγο να πούμε. Δεν είναι. Οι Έλληνε όταν είναι ενωμένοι είναι δυνατοί. Βλέπουμε ότι ο Σιώβα είναι παρατημένο, δεν ασχολείται κανένα μαζί του. Θες μια άποψη. Άποψη, αυτά κουβεντιάζουμε. Και στην εθνική ομάδα, ναι, θα πάρετε έναν προπονητή. Ποιος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο, είναι Έλληνας προπονητής. Ταλέντο. Έχουμε ταλέντα στην Ελλάδα προπονητικά. Έχετε. Έχουμε ταλέντα. Στις Β' γάμα εθνικές. Ποιος είναι ταλέντο. Β' γάμα εθνική. Ποιος θα τον πάρουμε. Θα τον, ναι, σεβαστούνε. Γιατί άμα πάρω εγώ προπονητή, ναι, και ο γυμναστής, ο συμπερτός γυμναστής της εθνικής, μου κάνει ένα τέτοιο ζέσταμα και μπαίνει η ομάδα στα πρώτα τέταρτα και τρώει τρία γκολ. Ψάξτε να βρείτε τι προεργασία κάνει η εθνική ένα τέταρτο μισή ώρα στο ζέσταμα. Τι, ναι, ζέσταμα κάνει. Ή ποια είναι η προετοιμασία ψυχολογικά. Ξέρεις τους έβαλε να δουν Champions League ο Άγιος. Το ξέρεις τους έβαλε να δει Champions League. Ψυχολογικά. Πάλι κάποιος τους έβαλε να δει κανένα Ράμπο, κανένα Ρόκι 4. Πρόσεξε τώρα, ναι, να δεις. Για να παίξουμε με την Αρμενία, ούτε τίποτα άλλο. Με την Αρμενία παίζαμε. Δεύτερον, ποιοι παίκτες Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στόχο να πάρουν συμβόλαια. Είναι ο Παπασταθόπουλος. Όχι. Τον Μπούλο. Ποιος είναι άλλος. Είναι, ξέρω εγώ, ο Μανολάς. Όχι. Τον Μπούλο. Μα με ποιον θα παίξω. Θα βρει center back. Έχεις. Με τον ποιον έχεις. Ποιον έχεις στην Ελλάδα. Δεν έπαιξε και ο Κότσερας, ο οποίος ήταν θετικός. Δεν έχουμε τίποτα με τον παιδί. Κότσερας. Ο Κότσερας δεν έπαιξε προχθές. Εντάξει, ο Κότσερας, ο καημένος. Ο καημένος έπαιξε. Καημένος. Κάποιοι άλλοι που μπορεί να αξίζουν δεν παίξαν όμως. Εγώ με αυτά τα έχουμε τον Άγγελο. Ο Κουλούρης είναι, θέλει να κάνει μεταγραφή. Ο Κουλούρης. Ο Μπάρκας είναι να κάνει μεταγραφή. Ο Μπάρκας. Ο Μπακάκης είναι να κάνει μεταγραφή. Ο Μπακάκης. Ναι. Άμα να μην παίξουμε κανένα, μα να τους διώξουμε όλους. Τι να πάρω τώρα. Να πάω εγώ τώρα να πάρω. Τον Σακαφλιά και τον. Τον Σακαφλιά. Μπατμπατζή, ξέρω. Και τον Μπατμπατζή. Με αυτούς θα παίξω. Από το να βάλω τους άλλους οι οποίοι είναι μπελάς η εθνική για αυτούς. Ναι. Είναι μπελάς. Μπελάς λες. Μήπως θα πρέπει να βλέπουν διαφορετικά την εθνική να μην είναι μπελάς. Βεβαίως. Να σου πω. Να σου πω. Θέλεις. Πριν μεγάλο. Α, να πλένα λεφτά. Λεφτά πολλά. Πήρανε λεφτά πολλά όμως κάποιοι από τους διεθνείς. Από αυτούς όλους έχουν βγάλει πολλά λεφτά. Να ξέρεις. Νομίζω ότι για να κρατήσεις αποδυτήρια, να κρατήσεις. Λεφτά. 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 Λεφτά ή κίνητρο. Ποια κίνητρο τα λεφτά είναι πάλι. Όταν παίζει κίνητρο μπάλα. Όταν ο πιτσιρικάς. Α, 18-19-20. Ο Δόνης, ας πούμε. Σε 10 χρόνια μπορεί να ξαναπάμε σε κανένα γιούρο. Το βάλω 18. Ο Δόνης έχει κίνητρο. Που παίζει στη Στουτγκάρδη να κάνει. Έχει κίνητρο. Ωραία. Αυτός μπορεί και χωρίς λεφτά να έρθει γιατί έχει κίνητρο. Ναι. Εσύ τι είσαι, ο Μανολάς. Μάλιστα. Έχει και αυτός κίνητρο. Να πάει στη Manchester City να που διαβάζω ότι το δεν κάνει. Ο Μανολάς δεν μπορεί να πάει στη Manchester City κάνοντας παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Ναι. Ο Παπασταθόπουλος που έγινε 100 κιλά βόδι να πούμε. Άντε πάλι. Παπασταθόπουλος έχει στην τιμητική εδώ. Βόδι. Τον τρίπλαρε ο Αρμένιος και έπεσε. Τον σαν... έκανε ο Σακισιάν εκεί που το λέγανε. Σαν κάκα έπεσε. Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό το πράγμα που βιώνουμε πρέπει να το πούμε, το ζούσαμε διαχρονικά. Χθες που λες μου έρχεται στα, μέσα στο ίντερνετ ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία με, ναι, πρωτοσέλιδο, ναι, εφημερίδας, ναι, του 2003 προς 4 πηγαίνοντας λίγο πριν πάμε στο Euro. Ξέρεις τι έγραφε. Τι έγραφε. Ο Μπασινάς λέει και ο Τσάτας να φύγει ο Ρεχάγκελ. Ναι. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, έλεγε, ξέρω εγώ, ο Ζήκος δεν ξαναπαίζω με αυτόν. Ναι. Ο Στορτίδης διώξε τον, είναι επικίνδυνος. Τα ίδια λέγανε και τότε. Ναι. Μήπως είχε να κάνει με την νοοτροπία με την πρόεδρος. Ο Γκαγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης. Ναι. Τι σχέση έχει ο Γκαγκάτσης, ναι, με αυτό το πουλί να πούμε. Άρα πρέπει να πάρουμε τώρα, χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, το μαχαίρι στο κόκαλο και να πούνε μάγκες, αυτά είναι σε όποιον αρέσει. Είναι με πρόεδρο τη ΕΠΟ το γραμμένο να έχει εθνική ομάδα, τρελώσε, ναι, ρε. Εδώ το γραμμένο τον έβαλε ο ΠΑΟΚ εκεί να έχει δημόσια σχέση με τους διαιτητές και οι διαιτητές πήγαν από τον Ολυμπιακό. Το γουστάρι εκεί συνέχεια να το χώρει συνέχεια, να το στρουμπόχνει. Δεν κάνει το παλικάρι, δεν κάνει το παλικάρι. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ναι, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρέπει να είναι κοχονάτος, να παίρνει αποφάσεις και να λέει άντε βρεγατιά τώρα. Θέλει να βγει αυτό ο προπονητής, τελειώσει. Ή το διώξουν προπονητή και φέρνει άλλο. Στου διαδρόμου, καλά, αυτού στου διαδρόμου ξέρει τι λένε. Ποιου διαδρόμου εγώ. Δεξιά, αριστερά, στα δημοσιογραφικά, δεξιά και αριστερά. Πού στο ΑΚΑ. Παντού, εδώ, δεξιά. Α, παντού διαδρόμου γενικά. Μπορεί, ναι, μπορεί ο Γκαγκάτση να ήταν απάτη. Ναι. Δεν, να το καταδικάσαν και τα λοιπά. Ναι, αλλά λαθώθηκε. Ναι. Δεν λαθώθηκε. Δεν λαθώθηκε. Τι, αφού έξω είναι κανονικά. Συνέπειτα. Πληρώσανε. Πληρώσανε. Τα λεφτά με τι κάρτε, σουβλάκια και σουτζουκάκια. 80 φορές τους καταδικάζαν. Τι αθώθηκε. Εγώ είμαι έξω, δεν είναι. Δεν είναι αυτή η στιγμή πάλι. Βράσε την, ναι, έξω. Ναι. Καταδικάστηκε. Έξω, ναι, είναι. Τι, να το βάλεις μέσα. Ναι. Άμα έχει λεφτά, είπαμε δεν πα. Δεν πας μέσα, δεν πας ποτέ. Ναι. Εμένα με πιάσει με 500 ευρώ να φάω. Συνέσφιξε. Σφιχτό. Συμφωνίε σφιγμένων είσαι. Εσύ, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Ναι. Ο Γκαγκάτσης λένε ότι ναι, μεν είναι τι είναι, αλλά είναι και παράγοντας. Φυσικά και είναι. Γιατί για τον Μπέο τα ίδια δεν λένε. Δηλαδή για τον Μπέο τα ίδια δεν λένε, αλλά είναι παράγοντας. Παράγοντας είναι. Άρα του θέλουμε αυτού.
Του θέλουμε, αλλά όταν είναι υπέρ μα. Ναι, όταν είναι κατά μα. Είναι παλιόπαιδα να πούμε. Όταν έρχεται εδώ κύριο ο Κολίνο, ο Γλιτσιάρη, α πούμε, και τον έχει κάτι. Δεν θυμήθηκε τον Κολίνα. Ναι, το θυμήθηκα. Ποιο Κολίνα. Τον έχει ο Καγκάτση, ο Μάγκα, του λέει: Ελάδο ρε. Ελάδο ρε Κολίνα. Εδώ ρε πινάλε. Ελάδο να περάσει καλά σε ξενοδοχεία. Πάνε στην Κρήτη εκεί που πήγε ο Αντρέα Παπαντρέα. Ρε Κασίδη να πούμε. Να περάσει λίγο καλά. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο. Μ' αρέσει που το λέει Ρε Κασίδη, ο Αρχικασίδη εδώ μαζί με εμένα. Ρε Κασίδη το βρίσκει. Τον Κολίνα, ναι. Έβγαζε γούστα Κολίνα. Δεν μπορεί ο γραμμένος να τα κάνει αυτά. Ναι. Ξέρεις γιατί? Θα πεινά άμα το κάνω αυτό και με πιάσουν, θα πούνε για μένα και ξέρω και τα λοιπά. Ο Καγκάτση ξέρεις τι λέει? Δεν πάρα με βάλετε 100 χρόνια φυλακή. Εγώ αυτός είμαι. Αυτούς θέλουμε. Υπέρ μας να είναι. Υπέρ μας, ναι. Να όχι απέναντι μας. Να είναι στη δικιά μας την ομάδα. Στη δικιά μας την ομάδα. Την παρέα να είναι. Ναι. Εμείς να είμαστε δυνατοί, οι άλλοι αστρώνουν τον φλόκο. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν. Για να το τελειώνουμε, φτάνει με τη βρωμοεθνική. Ναι, ναι, και εσύ ξεκίνησε. Με τη βρωμοεθνική. Εγώ ήθελα απλά να δω λίγο τα πρωτοσέλιδα και ζαλίσκα, γιατί βλέπω ότι κάποια πρωτοσέλιδα θέλουν να. Λοιπόν, ο Δέλλας θα πάει, τον τραβάει ο Μελισανίδης, βοηθός ο Μπορμπόκης. Λες εσύ. Γενικός αρχηγός ο Κατσουράνης. Ναι. Προωθείται αυτή η ιστορία. Δέλλας Κατσουράνης, όλα τα παιδιά. Δέλλας Κατσουράνης και πώς το λένε, Μπουρουτζίκας θα είναι γυμναστής. Μπουρουτζίκας. Έβγαλε όλο το σχήμα. Όχι, αυτό. Εγώ βάζω ένα στοίχημα ότι δεν θα φύγει ο Άγγελος. Ποιο? Κρατήσουν τον Άγγελο. Ο Άγγελος. Έτσι λέω εγώ. Λέω, να μπορεί να διασυνδούμε τώρα. Γιατί τα πάω κόντρα σε όλο το ρεύμα τώρα αυτή τη στιγμή. Ούτε, γιατί αν δεις ούτε αυτό είναι ικανό να κάνει ο. Λοιπόν. Ούτε αυτό είναι ικανό να κάνει ο. Πώς το λένε. Πρόσεξε τώρα. Πάω κόντρα σε όλα. Η λογική λέει τέλος. Λέει. Sport time. Τώρα γρήγορα έτσι για την εθνική να τη ζητάμε. Ο Αναστασιάδης αποτελέσει παρελθόν από την εθνική και επόμενη μέρα δείχνουν Ζουνίδη Δέλλα. Ο Δέλλας θα είναι. Ο Δέλλας. Δες τώρα τι γίνεται κάτω στον τύπο. Άγγελ, τι δεν καταλαβαίνει, Sport Day, θεία κομμωδία εθνική μετά την κόλαση ζητεί τον παράδεισο. Ωραία. Καμία αντίδραση όμως από την ΕΠΟ που κοιμάται όρθια, σαν να λέει κάντε κάτι, γιατί εγώ αυτά διαβάζω. Ποιος θα κάνει. Ο γραμμένος ξυπνάει μία ώρα το μεσημέρι. Τρεις φραπέδες για ξυπνήσει. Είναι καλοσυνάτος, είναι ευγενής. Δεν ήταν για αυτό το πόστο. Δεν ήταν για αυτό. Είπα το εγώ πόστο. Το αντίθετο. Ναι, ο άνθρωπος είναι ωραίος, αλλά είναι για άλλα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι για καλλιτεχνικό πατινάζ, για μουσική, ναι. Για ζωγραφική. Έτσι. Ωραία πράγματα. Να πάει με τον Αλέξανδρο Κοστάλα να κάνει το πατινάζ. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Χίλια κομμάτια εδώ και μήνες, αλλά εγώ διάβασα, φίλε, το πρωτοσέλιδο του Φωτός. Που λέει μένει μέχρι νεοτέρας ο Άγγελος στη γωνία. Ναι. Εγώ λέω θα τον κρατήσει τον Άγγελο σουξουμούξου καλοκαιράκι και πάμε να τα δώσουμε όλα με τη Φιλανδία. Να σου πω κάτι. Να με πεις. Επειδή είναι να φυγεί το project της ΑΕΚ εκεί. Του το είπε ο Πεφτοστέλιος. Ο Πεφτοστέλιος του το είπε. Ναι, 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 ναι. Και σου λέει τώρα τι να μπλέξουμε τώρα. Κοίταξε, η εθνική είναι μια γκόμενα η οποία την έχει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν την είχε ποτέ. Την είχε με τον Σάντος. Την είχε ο ΠΑΟΚ γκόμενα. Ποια γκόμενα έχει. Θα σου πω, όταν έκανε φράγκα, καλούσε του παίκτε ο Σάντος. Ποιου παίκτε καλούσε. Περισσότερου του ΠΑΟΚ όλου. Και πέρατε τα φράγκα. Παίζουν του παίκτε δεν θυμάμαι, παίκτε όλου. Επειδή εγώ την παρακολουθούσα χρόνια και από κοντά. Μετά τον Σάντος. Ο ΠΑΟΚ πάνω από έναν ή δύο διεθνεί. Το δεν είχε ποτέ. Το σε λέω, ωραία, αφού είναι παραμύθι, παίζουν ποιους. Εντάξει, τώρα θυμάμαι τώρα ποιους. Θυμάμαι όμως ότι κονόμαγες επί Ζαγοράκη, δεν είχε ψηλή. Ζαγοράκης, ένας, ο οποίος δεν ήταν. Ζαγοράκη προέδρου, λέω. Α, επί Ζαγοράκη, το 10, 11. Ψηλή, σε έπαιρνε ο Σάντος, σε έπαιρνε ο Σάντος. Ξέρεις τι μπερδεύεις. Λοιπόν, τα λεφτά που έπαιρνα από τους ξένους διεθνείς που είχα σε εθνικές. Στην εθνική δεν έπαιρνα. Αυτό μπερδεύεις. Λοιπόν, στο ξαναλέω, παίζουν δύο-τρεις διεθνείς. Πολιτάρια με τον ΠΑΟΚ. Τώρα έρθει ο Αναστασιάδης. Ήρθε και ο, πώς το λένε, ο Γραμμένος. Και δεν παίρνουν κανένα. ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ΠΑΟΚ. Ο Αναστασιάδης. Εσείς το βάλατε. Ναι, κάτσε. Ποιος από την εθνική. Μια, δεν ξέρω. Τι μια, άμα δεν μπορείτε, δεν έχω παίχτη. Άμα δεν μπορείτε εσείς να διορίσετε προπονητή ναι. Και να πάρετε τους δικούς σας, είστε άξιοι της μοίρας σας. Μα δεν έχω παίχτες μέσα σου. Τον Μπέλκα αλλαγή αυτός ήταν. Γεια σας. Ό,τι γινόταν πάντοτε. Δεν καταλαβαίνεις ότι είστε ερασιτέχνες. Ποιοι? Φέρατε προπονητή δικό. Όχι, εσύ δεν έχεις καταλάβει κάτι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να κάνει ούτε γυμναστική. Βράστη δεν θέλει, βρε Μαρθαβούρση, δεν θέλει. Α, ο ΠΑΟΚ. Θέλει, Μαρθαβούρ, μου φέρετε τον Αναστασιάδη προπονητή στην εθνική και τον Γραμμένο. Ναι. Και τι θέλετε τώρα, δηλαδή, επειδή η εθνική τα έκανε μπάχαλο, ο ΠΑΟΚ δεν είναι πίσω, λοιπόν, τελειώσατε πριν. Α, τον έβαλε και τον ΠΑΟΚ μέσα. Κάτσε. Αυτό ο ΠΑΟΚ που είναι, ρε φίλε, είναι στην εθνική. Είναι στον Ηρακλή. Είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι με τι είναι αυτό ο ΠΑΟΚ. Είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Τη ΣΕΚΑΠ εγώ τη άλλη τα χρέη. Ποια ΣΕΚΑΠ. Μπερδεύεσαι πάλι με τη ΣΕΚΑΠ. Τι ΣΕΚΑΠ. Πάλι, τα αυτά... Εγώ τάζησα. Η Νέα Δημοκρατία τάζησε πριν πόσα χρόνια. Ποια Νέα Δημοκρατία. Τι? Τώρα έγινε ειδική ρύθμιση. Τώρα έγινε ειδική ρύθμιση. Αλλά ΣΕΚΑΠ έγινε η αλλαγή και η μεταβίβαση το 14 φιλαράκι. Πριν πάει ο φίλος ο Τσίπρας. Με Νέα Δημοκρατία είχε γίνει. Φίλος δικό σας είναι ο Τσίπρας. Δεν δικό. Κανενός. Δεν ξέρω. Ο ΠΑΟΚ είναι, είναι μόνος του. Α, το καημένο τον ΠΑΟΚ. Με το φουκάρα τον ΠΑΟΚ. Μόνος αμόλυντος ο καημένος ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά εσύ τον βάζει μόνο στο Λούκι Λουκ και στη Χάιντι δεν τον έχει. Τελείωσε τώρα ο ΠΑΟΚ από την εθνική. Θα πάει η εθνική είναι γκόμ.
επόμενα. Άρχισε τον ΠΑΟΚ, ναι. Πάει στην ΑΕΚ. Ο εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Ο Πευτοστέλιος φωνάζει. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι έρμεο ο Μανατζαρέων. Ναι. Αυτό μπορεί να το πεις. Ναι. Και ισχύει. Φάει τον Δέλα τώρα. Ποιος Δέλας. Με μια χρονιά προπονητής. Ανοιχτές υπόθεσεις. Δεν σ' αρέσει ο Δέλας. Όχι, δεν μ' αρέσει ο Δέλας. Ποιος αρέσει. Φάει τον Δέλα. Αφού είπες νέο ερχόμενο, δεν είπες πριν. Προπονητής. Προτιμούμε το Δόνι. Ο Δόνης δεν είναι νέος ανεχόμενος, ο Δόνης είναι έτοιμος είναι. Κουκλεντέν είναι. Και αν με ρωτούσε εμένα ποιο προπονητή θες, θα σου έλεγα τον Δόνη. Ο Δόνης είναι για την Εθνική, όχι ο Δέλας. Ναι. Κλικαδόρη και τη ΑΕΚ. Ναι, όχι, τώρα βάζει κλικαδόρη. Έπιασε και την ΑΕΚ στο στόμα. Πιάσαμε τον Τερζή προπονητή τερματοφυλάκων στην Εθνική, θα έχουμε τώρα να πούμε τον Μπορμπόκι βοηθό. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Κάτσε να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είναι συγχαμένη η εθνική ομάδα. Δεν την γουστάρει. Όχι, δεν την γουστάρει. Φώναζε κουλιά, ναι. Φώναζε. Δεν την γουστάρω με τίποτα. Αν αρχίσει και κερδάει η εθνική που λέει και ένα φίλο μου, αν αρχίσει και κερδάει. Εδώ δεν την γουστάρετε εσεί, ρε. Έβγαλε ανακοίνωση η θύρα 4 ή ούστα αυτή βρωμένη εθνική. Καλά, ένα κομμάτι ο παδόν δεν κομμάτι. Είναι να την γουστάρει. Οι κομμουνιστέ τη θύρα 4. Κανεί δεν είναι αγαπητό σε κανέναν. Δηλαδή, άμα καθόμαστε και ασχολούμαστε με την θύρα 4, θα πρέπει να βουτάμε στο δερμαϊκό. Ο Λεοντιάδη να πάει στη Χρυσή Αυγή και βγει και θύρα 4 που είναι αριστερά και λέει καλά, ρε. Κάθε έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Έτσι και έκανε πίσω λε, ο Λεοντιάδης. Τι έκανε. Γιατί αυτό και... Αλλά γιατί με πέρασε σαν την πεταλούδα, έφυγε από το ένα θέμα πήγε στο άλλο. Τα λέω ναι. Συνδυαστικά όλα. Παιδιά, τα μούτρα του ήταν όλα τα λεπτά. Στα λέω και το χέρι έτσι. Συνδυαστικά όλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε εμείς τώρα τι γίνεται εδώ με τη Win Vision. Γιατί μόνο με τη Win Vision μπορεί να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της Win Vision για smartphone και tablet μπορεί να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Είναι πολύ απλός ο τρόπος να το ενεργοποιήσεις, αφού χρειάζεται μόνο τα username και τα password από το MyWind. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Win Vision. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο ημίωρο, βάζοντας λίγο ΠΑΟΚ, λίγο Άρη, λίγο Ηρακλή, λίγο χρώμα τέλος πάντων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μετροπολίς. Η πιο σωστή ώρα να αποκτήσεις ένα κλιματιστικό Inventor είναι τώρα. Για κλιματιστικά, από εδώ κυρία μου, τα Inventor έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Καλέ, θα με έχει παρατήσει ο άντρας μου σε 10 χρόνια. Σε καλώ σου. Το Inventor δεν θα σας παρατήσει ποτέ, κυρία μου. Μάλιστα. Μέσα στα αστεία είστε όμως, ε. Inventor. Το όνομα στον κλιματισμό δεν κάνει χιούμορ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση. Παράθυρο στα σπορ. Γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας μέρα. Ο Αντελίνο Βιερίνια αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP της σεζόν και κατέκτησε το βραβείο Πλάτων Φορόπουλος. Ο Μαρέλ Κατουρί και Σταντάρ Λιέγκης φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε όλα και μένει η απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με πρόστιμο ύψος 26.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ και με άλλα 6.000 ευρώ η ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στο μεταξύ του τελικό κυπέλλου του ΟΑΚΑ στις 11 Μαΐου σε ένα μάτς που ήταν και κλεισμένο των θυρών με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού. Ιδιαίτερα σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Μανώλη Σιώπη στον αγώνα της Εθνικής με την Αρμενία στο ΟΑΚΑ. Ο μέσος του Άρη υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε ότι υπέστη βαρύ διάστρεμα στο αριστερό του πόδι και διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου. Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, ο Διεθνής Άσος θα μείνει εκτός δράσης από 25 μέρες ως ένα μήνα. Σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ΠΑΕ Άρης με τον Kennedy Boateng για να ενισχύσουν το κέντρο της άμυνας. Ο Ουγγανέζος Σέντερ Μπακ αγωνίστηκε με την Αυστριακή Ριτ ως δανεικός από τη ΛΑΣΚ. Ο Τον Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από το Στάθη Καραντώνη, ταξίδεψαν εχθές στο Βόλο και συζήτησε με τον κύριο Μπέο πάνω σε ένα νέο πλάνο εξαγοράς του ΑΦΜΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ολοκλήρωση του deal, άγνωστο προς το παρόν γιατί, έχει άμεση σχέση με το αποτέλεσμα των χθεσινών γενικών συνελεύσεων του Ολυμπιακού Βόλου και της Νίκης Βόλου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Ακούσατε το παράθυρο στα σπορ που σας προσέφεραν οι μπαταρίες Standard. Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Διαβάστε σήμερα στη Metro Sport, τη μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα. Η δέσμευση του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα για την Τούμπα και το project του νέου γηπέδου. Τι είπε ο Θανάσης Κατσαρίς για την προσπάθεια που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο Γκανέζος αμυντικός Kennedy Boateng που βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Η ατυχία του Σιώπη και η αβεβαιότητα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Συνάντηση Παπαδόπουλου Καραντώνη με Μπέο στον Βόλο. Τι επιδιώκουν οι άνθρωποι του Ηρακλή μετά το πρώτο άκαρπο ραντεβού των δύο πλευρών. Ρεπορτάζ για Εθνική Ελλάδας, Μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, Super League, Football League, Αγροτικό Αστέρα, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογραφούν στη Metrospor. Εφημερίδα Metrospor.
ηγέτης στα σπορ. Σηκώνεσαι, τρως πρωινό, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας στο γραφείο. Πρέπει να στείλεις την παραγγελία μέχρι τις 2. Φεύγεις από τη δουλειά, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας να πάρεις τα ψώνια. Σε σταματάνε για έλεγχο. Κταίω, περάσατε. Δεν πέρασες, πρόστιμο. Μην αφήνεις πίσω τον έλεγχο της μηχανής σου. Πέρασε άμεσα Κταίω στην Auto Vision Θεσσαλονίκης και επέλεξε το δώρο που θέλεις. Τώρα με 2 σημεία εξυπηρέτησης σε θέρμη και πολύχνη και 3 γραμμές δικύκλων για να γλιτώνεις ουρές και ταλαιπωρία. Κλείσε ραντεβού τώρα στο 2310-487-500. Κταίω Auto Vision Θεσσαλονίκης. Και αυτήν την εβδομάδα στα ΑΒ φέρνουμε προσφορές ειδικά για την περιοχή μας. Μέχρι την Τετάρτη με βγάλ γιαούρτι παραδοσιακό 2 επί 220 γραμμάρια και ριζόγαλο πολίτικο 2 συν 1 δώρο 30% πιο φθηνά. Κατεψυγμένη μπουγάτσα με κρέμα Α 800 γραμμάρια μόνο 3,16 και φυστικό βούτυρο Χαΐτογλου μόνο 2,38. ΑΒ Βασιλόπουλος. 80 χρόνια αφιερωμένη σε εσάς. Βασίλη, συγχαρητήρια. Τι έχεις να μας πεις για τους σημερινούς καταπληκτικούς σου πόντους? Εντάξει, βρήκα εύκολα τους διαδρόμους στον ΑΒ. Με 20% κέρδος ήταν θέμα χρόνου να γεμίσω το καλάθι. Όλοι είδαμε ότι σήμερα κάλυψες τα περισσότερα χιλιόμετρα, ε! Δεν ξεμένω με τίποτα. Άλλωστε στην BP με κέρδος στον ΦΠΑ 24%, όλοι τρέχουνε στο φουλ. Μήπως σε προκαλεί πίεση η σημερινή σου απόδοση? Η πίεση φεύγει όταν χαλαρώνω στη Smart TV που πήρα αποκλειστικά με τους πόντους μου από τον Κοτσόβολο. Ξέρεις, πολλοί αναρωτιούνται πού οφείλεται ότι τον τελευταίο καιρό πετάς. Στους πόντους μου και στην Aegean. Εξαργύρωσα, πήρα εισιτήρια και μεθαύριο πετάω για Ρώμη. Και όλα αυτά χάρη στους χιλιάδες πόντους που κέρδισες από την προθεσμιακή σου. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να κερδίζετε σε όλους τους συνεργάτες του προγράμματος. Μία προθεσμιακή, πολλαπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά. Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Τώρα με το Beat μπαίνεις στη Μισκή με το ταξί σου και βγαίνεις στο εξωτερικό. Πώς? Δήλωσε συμμετοχή στο bennispavlavienis.gr. Κάνε διαδρομές με το Beat και διεκδίκησε ένα ταξίδι για δύο κάθε εβδομάδα. Δεν έχεις δοκιμάσει ακόμη το Beat? Τέλεια! Πάρε μέρος, κάνε την πρώτη σου διαδρομή και πάρε αμέσως 10 συμμετοχές. Μην ξεχνάς, η Θεσσαλονίκη έχει Beat. Τη νούμερο 1 εφαρμογή για ταξί με ένα κλικ στο κινητό, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Στο δρόμο διάλεξε κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Νιώσε σιγουριά και αξιοπιστία. Διάλεξε Nokian Tires. Ελαστικά σκανδιναβικής τεχνολογίας Nokian Tires. Ο νικητής των δοκιμών ασφάλειας. Nokian Tires. Σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ελαστικών. Απλά το καλύτερο. Βρείτε τα Nokian Tires στο δίκτυο επίσημων συνεργατών στο www.nokianpavlatires.gr. Ο ληστής Περιφύτης, γιος του Ηφαίστου, καταγόταν από ένα μέρος κοντά στην Επίδαυρο και ήταν γνωστός γιατί σκότωνε τα θύματά του με ένα σιδερένιο ρόπαλο. Η τιμωρία του ήρθε από τον Θησέα, ο οποίος τον εκδικήθηκε με το ίδιο του το όπλο. Οι άθλοι του Θησέα θα μπουν αναπάντεχα στην καθημερινότητά σου. Είσαι έτοιμος? Έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Η Κοσμοτέ TV παρουσιάζει τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφουλιά. Δες όλα τα επεισόδια back to back στις 16 Ιουνίου στο Κοσμοτέ TV Plus. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι λείπει περισσότερο στους Θεσσαλονικείς κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την πόλη τους θερινούς μήνες. Για να τους ακούσουμε. Αναμφίβολα το παγωτό του Νικολαίδη. Τα γλυκά δεν. Αχ, μου λείπει ο Νικολαίδης και ιδιαίτερα το παγωτό του. Το American Cookies του Νικολαίδη. Αλλά και η νουαζέτα. Ατελείωτες γεύσεις, αλλά και από ποιότητα ασύγκριτη. Παγωτό Νικολαίδης. Μένει χαραγμένο στη μνήμη σου. Στον Εύωσμο Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΑΕΔ. Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Δεν είναι μόνο ότι είναι χαμηλή χρέωση ρεύματος, ούτε ότι είναι χρέωση νυχτερινού ρεύματος. Είναι ότι είναι χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος όλη μέρα. Και είναι από τη Volton. Με το Volton One. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς από 1,5 ευρώ. Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες στο volton.gr και στο 11300. Αρμόδια ρυθμιστική αρχή RAI. Λένε ότι στη ζωή δεν πρέπει να είναι κανείς απόλυτος. Εμείς στην BMW είμαστε απόλυτοι.
γιατί δεν διαπραγματευόμαστε την οδηγική απόλαυση και την ασφάλειά σας. Γι' αυτό και προσφέρουμε την απόλυτη φροντίδα για την BMW σας. BMW Value Service. Υψηλή τεχνογνωσία, εγγυημένη ποιότητα σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά BMW σε οικονομικά πακέτα από 50 ευρώ για BMW 5 ετών και άνω. Και τώρα με τη συντήρηση της BMW σας λαμβάνετε και το πρόγραμμα αδιάκοπης κινητικότητας BMW Mobile Care για έναν χρόνο απολύτως δωρεάν. Αναζητήστε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών BMW στο bmw.gr. Νομίζετε ότι είμαστε ακριβοί? Ξανασκεφτείτε το. Σαββατοκύριακο! Πριν ξεκινήσεις, στάσεις σε φορόλ για να φουλάρεις κούλερ πριν τη φουτιά. Στάσεις σε φορόλ για καφέ, πρωινό, σνακ, μπύρες, χυμούς και αναψυκτικά. Στάσεις σε φορόλ για νερό και για πάγο. Στάση στο κοντινότερο φορόλ και φούλαρε το κούλερ σου για την παραλία με ό,τι χρειάζεσαι. Κανένα παγωτάκι για το δρόμο? 3-1 δώρο είναι. Στάσεις σε φορόλ γιατί βρίσκεις και ψωμάκι και τυράκι και αλαντικά για το κρύο σαντουιτσάκι. Στάσεις σε φορόλ και φύγαμε για βουτιά. Κύριε Μανώλη, καλά που σ' άκουσα. Το σπίτι έγινε κουκλί. Ο Μινάς τρελάθηκε με τα χρώματα που μας έδωσες, τόσο που θα βάψει επιτέλους και το εξοχικό. Στα έλεγα εγώ. Χρωμοδομή. Και εγώ τόσο καιρό τι έπαιρνα. Έλαντε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988. Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεπορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ξενύχτη τέλος, τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή, έτσι, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε το Volton για το ρεύμα μας και το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr. Και στο 11300 Μετρόπολης ακούτε ραπ, κουλ και κάζα στα πλήκτρα μέχρι και τις 10 θα πάμε. Αφήνουμε την Εθνική, αφήνουμε τον Άγγελο που τον σταυρώνουν κάτω, Κωνσταντίνε. Έβαλε και αυτό το χεράκι. Καλά του. Τον κάνουν. Ναι, 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 ναι. Εσύ, θα σου πω, ναι. Θα σου πω κάτι σοβαρό. Σοβαρό, ναι. Οι προπονητές δηλαδή, όπως ο Γκουαρδιόλα και ο Κλοπ, ναι. Οι οποίοι ήταν αφελείς. Ήταν αφελείς. Τους βρίζαμε. Εντάξει, ωραία. Πάλι θα τους ξαναβρίσουμε, περίμενε, να ξέρεις. Περίμενε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Σταμάτα ρε, μην κάνεις πλάτες. Τι πλάτες, επειδή σου λέω δεν θα τους ξαναβρίσεις τον Κλοπ και τον Γκουαρδιόλα. Βράσεις το πάω ξυδηλίκι. Τον Κλοπ και τον Γκουαρδιόλα θα τους ξαναβρίσεις. Βράσεις το πάω ξυδηλίκι με τον Αναστασιάδη τώρα. Τον Κλοπ και τον Γκουαρδιόλα θα τους ξαναβρίσεις. Όχι. 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 Πρώτο μάτς εδώ τώρα, σε πέντε οκτώ θα τους ξαναβρίσεις. Είναι κορόιδα που πήγαν και βελτιώσανε, όχι σε ατομικό μόνο επίπεδο, τις άμυνές τους. Ότι γίναν πιο προσιτοί στο να κρατήσω το 0 και από εκεί και πέρα θα βάλω ένα γκολ. Παιδιά του Ρεχάγκελ και του Σάντος. Ναι. Τι μου λες. Ναι. Δηλαδή ο Αναστασιάδης με αυτό το υλικό. Ναι. Και με κλίκες στην ομάδα του. Ναι. Και με κακό υλικό. Ναι. Πάει να παίξει ανοιχτά και τέτοια. Φυσικά. Δηλαδή, εννοείται. Είναι λάθος. Αυτό 100%. Πώς πας δηλαδή. Ναι. Δηλαδή όταν παίζεις, είτε παίξεις με την Ιταλία είτε παίξεις με την Αρμενία. Προβληματική είναι η ομάδα σου. Πίσω έχεις θέματα. Αργοί, γέρασαν τα σεντερμπάκια. Άρα αποθεώνεις τον Σάντος τώρα. Αυτό μου λες. Εγώ αυτό ακούγοντας προσεκτικά τώρα. Μου αποθεώνεις τον Σάντος. Έβλεπα προχθές. Δεν το ξεφώνησες όμως αυτό. Έβλεπα προχθές. Δεν το ξεφώνησες τον Σάντος. Όχι, άλλοι το λέγανε Καρπουζάτο Σάντος. Α, άλλοι το λέγανε. Που ρίξαν 4-5 αεραστεχνικές ομάδες. Ναι, ο Σάντος είχε δει πολύ μπροστά την μπάλα, φίλε. Εφόσον είσαι προβληματικός, πας έτσι, ναι, μου λοχτά. Κρατάς 0, βάζεις μισό γκολ. Όχι μόνο. Ο Σάντος τον έβλεπα πάλι προχθές. 1-0 κέρδισε την Ολλανδία. Μια χαρά την Καζάκωση. Έβγαλε επιθέσεις μέσα από την άμυνα. Φυσικά. Εντάξει. Έχει τους παίκτες να το κάνει. Έβγαλε επιθέσεις, επαναλαμβάνω, μέσα από την άμυνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Και έχει και κάποιους παίκτες μεμονωμένα που σου λέει ότι εγώ αν κρατήσω το 0 ή αν φάω το πολύ ένα γκολ, 2 θα βάλω.
Ή στη χειρότερη θα λήξει 1-1. Δεν κάνω 1-1. Άρα πάλι ξέρει ποιο μου αποθεώνει. Τον ασφαλή Λουτσέσκου. Και αυτό, αυτό είναι αυτό το μότο του. Γιατί ο Λουτσέσκου ποιο είπε ότι είναι κάτι. Αυτό το μότο του το βρίζεται εδώ πέρα. Όλοι, ο Λουτσέσκου είναι κορόιδο. Ναι, ναι. Που έχει την τετράδα του στην άμυνα. Αλλά στα 6 μέτρα. Ο ένας με τον άλλον. Ναι, ναι, είναι ναι. Κορόιδο που έχει φέρει τα extreme σαν back. Βάισβάιλερ ο Λουτσέσκου. Πλακακάρι. Αλλά λέει, ναι. Ένα γκολ θα το βάλω. Έτσι είναι. Θα βρεθεί ο Βιερίνη από πίσω. Ο θα βρεθεί ο Μάτος. Ένα γκολ θα το κάνω. Το κρατάω. Έτσι πρέπει να πηγαίνει ο προπονητής, ο οποίος θέλει να διαφυλάξει την ιστοροθυμία του. Ναι. Να μην το διώξουνε. Άμα είσαι σαν τον Αναστασιάδη, σαν τον Βέγκερ, άντε πάμε μπροστά κτλ. Θα έχεις θέματα. Θα έχεις θέματα. Θα έχεις προβλήματα πολλά διαρκώς. Μια γενική εικόνα. Μία θα σε βγαίνει, πέντε δεν θα σε βγαίνει. Τέσσερις δεν θα σε βγαίνει. Ένα προς τέσσερα. Λοιπόν, και μια, ναι. Μια που είπες για Λουτσέσκου, επειδή το είχες αναφέρει κάποια στιγμή και εσύ, ναι. Τι γίνεται, μήπως, ο Σαχτάρ βρήκε προπονητή, τέλος. Το άκουσα χθες. Ναι. Α, το άκουσες. Εντάξει, okay, για να το κλείνουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, βγήκε η καμπάνα χθες αργά το βράδυ του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για τον τελικό κυπέλλου. Ναι. Εκεί που είχαν μαζευτεί 150 δικοί μας και 150 της ΑΕΚ. Ωραία, και λοιπόν. Ναι. 26.000 ο ΠΑΟΚ, 6 ΑΕΚ. Πολύ σωστό. Γιατί είναι Κωνσταντίνο σωστό, δηλαδή. Γιατί όταν ήρθατε εδώ, πενευόσασταν ότι του πλακώσαμε του ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Α, έτσι, άρα δυο χαστούκια παραπάνω. Ορμήξαμε στους δημοσιογράφους. Εγώ λέγατε. Ξέρω ότι άμα βγεις έξω ραντεβουδάκι με την γυναίκα, με τη σύζυγο, με την μνηστή, με την γυναίκα σου, πληρώσει λογαριασμό. Εσύ, αυτό ξέρω. Εσύ το πας οπαδικά τώρα. Αφού μου λες για δυο χαστούκια, θα στο πάω και εγώ. Όταν έστω, ήρθατε εδώ από την Αθήνα και τους κάναμε και τους ράναμε και ήταν και κάτι χτιστή εδώ στη Λοσαβίδη, κάτι χτιστό κάτω. Κάτι κόναν. Ας πληρώσει τους χτιστούς 36.000, δεν είναι τίποτα για αυτό. Πάμε παρακάτω. Αν πάμε 36.000, δύο μήνες θα έχουμε αρρώστια. Α, τι δύο μήνες, θα κλεισούμε στα σπίτια μας. Λοιπόν, Ελκαντουρί. Το δίνεις ή όχι? Πού να τον δώσω? Σταντάρ λέει, σου έκανε πρόταση, πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ. 800.000 και Σταντάρ, ο ΠΑΟΚ λέει όχι. Στα 800. Θέλει κάτι τη παραπάνω. Ένα ακόμα κάτι όσο τον πήρε. Για δηλαδή. Τον Ελκαντουρί. Θέλει τον Ελκαντουρί. Ναι. Τη ρεζέρβα του Αρτού. Του. του Πέλκα. Τη ρεζέρβα του Πέλκα, τη ρεζέρβα ξέρω εγώ του Μπίσα Βανίωτο που παίζει ο Ελκαντουρί. Ναι. Τον κρατά. Ο Λουτσέσκου πάντως τον θέλει. Τον θέλω λέει μέχρι να. Τελειώσει τα προγραμματικά, έχει ομοιογένεια με την ομάδα, θα μπει μέσα, θα κάνει. Ο Λουτσέσκου ναι. Θέλει όλους αυτούς, γιατί σου λέει μπορεί να μην πάρω παίκτες για το Champions League, τουλάχιστον να έχω ομοιογένεια. Ναι, φυσικά, έξυπνος επειδή, είναι πάλι. Επειδή ο Λουτσέσκου δεν του παίρνει παίκτες ο Κοντός για Champions League. Γιατί δεν του παίρνει. Φανερό είναι. Όπα, όπα, να. Όπα, λέω, όπα, τι όπα. Δεν του παίρνει. Σου λέει, όπα, λέω. Είναι έξυπνος ναι. Και σου λέει κάτσε να κρατήσω τους υπάρχοντες. Ναι, ναι. Μπας και κάνω κάτι. Τους κράτησε τους υπάρχοντες. Με την ομοιογένεια. Γιατί ναι. Εγώ για να μπω στους ομίλους του Champions League μεταγραφές δεν μου κάνουν. Ναι. Εντάξει. Θα μου κάνουν μεταγραφές για το πρωτάθλημα και θα το παλέψω όπως και το πάλεψα πέρσι. Άρα θα τον δίνεις δίκιο τον Λουτσέσκου αν δεν μπει στους ομίλους του Champions League. Γιατί τώρα καν ανοίγεις έναν άλλο φάκελο ξαφνικά. Έβγαλες τα βέλη από τη φαρέτρα και πας προς Σαββίδη τώρα. Ούτε ναι. Θα τον ενοχλήσω ναι. Τον Λουτσέσκου εάν δεν μπει στο. Ναι, ναι, γιατί θα πεις ότι δεν σου πήρε παίχτες. Έχεις την ίδια ομάδα που είχες πέρσι. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ? 18 Ιουνίου. Τα εργομετρικά ο ΠΑΟΚ ξεκινά αρχές Ιούλη. Είναι πίσω. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία? 4 Ιούλη, 3, 2 εκεί. 4 Ιούλη. Αρχές Ιούλη, ναι, ναι. Ο Ζαΐρης που θα πάει στην Ολλανδία, αυτός θα μας πει ακριβώς. Και τι τους έχει κάνει μεταγραφές για Champions League ο κύριος πρόεδρος? Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει τίποτα. Μία μεταγραφή του Ροντρίγκο. Τι μέρα είναι σήμερα? Δεν ξέρει τι μέρα είναι, σαν την Πέμπτη. Πάμε μετά άλλη εβδομάδα. Ναι. Πάμε άλλη εβδομάδα. Μέσα μια εβδομάδα μπορεί να φέρει δύο παίκτες, λέω εγώ τώρα. Άμα φέρει δύο παίκτες και τι παίκτες θα φέρει. Ναι, μπορεί να φέρει. Δηλαδή το χαφ πρέπει να είναι μπαμπάτσικος ο χαφ και ο ακραίος πρέπει να είναι και αυτός δυνατός. Δηλαδή αν σήμερα δεν σου πάρει παίκτες και πας στην προετοιμασία, με ποιους χαφ θα πας? Με τον Μίσιτς. Με τον Βέρμπλουμ, ο οποίος λένε ότι είναι έτοιμος. Ο Βέρμπλουμ. Ναι, είναι έτοιμος να ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα το δούμε βέβαια. Ναι, ναι. Σακάτης, ναι. Μίσης Βέρμπλουμ. Ναι. Κάνιας. Ο Κάνιας, ναι. Αν θα μείνει. Με αυτά τους χάρους θα πηγαίνετε στους ομίλους του Champions League. Ναι, ναι. Θα γελάει όλη η Ευρώπη. Πάλι. Wow. Πάρτε στην Ευρώπη. Πάρτε χαφ. Πρέπει να πάρει χαφ. Εδώ μαζί σου. Τι αυτά τα χαφ. Εδώ είμαι μαζί σου. Για Ευρώπη εννοείται. Για Ελλάδα καλή, αλλά για Ευρώπη εδώ μαζί σου. Τι να πω. Κάνω εγώ το άσπρο μαύρο. Δεν σε κολλάω για τις άλλες θέσεις. Μα για τα χαφ και εγώ με κολλάω. Για άμυνα, για τέτοια, για φόρ. Έτοιμο είμαι. Δεν σε κολλάω. Δεν σε κολλάω. Εγώ σε ρωτάω. Πάλι. Στα χαφ έχει αυτού. Έχει θέμα, ρε φίλε. Έχω. Μα μαζί σου τι να πάω ανάποδα δεν μπορώ να πάω. Έχω θέμα. Πρέπει να πάρω μια χαφάρα. Πρώτη γραμμή. 13 Ιουνίου είναι σήμερα. 13. Και το πρώτο προκριματικό πότε είναι? 6 Αυγούστου. 7 Αυγούστου. Παίρνω άδεια την επόμενη μέρα. Είσαι στο όριο. Ναι.
Είσαι στο. Τι, 7 Αυγούστου θα φύγεις. Θα κάνουμε μετάδοση στον ΠΑΟΚ και φεύγουμε τα 8 εγώ. Να πας το καλό. 8 Αυγούστου εσύ θα φύγεις τέλος για να πας με την Ελλάδα. Εγώ δεν φύγω ποτέ. Γιατί δεν φύγεις, γιατί ρε, πρέπει να ξεκουραστεί το μυαλό λίγο, να ξελαμπικάρεις. Δεν είναι έτσι. Θα σαπίσει το μυαλό από να ξεκουραστεί. Θε συνέχεια να το έχεις συντζήτα σε γρήγορση. Όχι. Θα το ρίξω από τις 8.000 τροφές στις 2.500. Θα είμαι εδώ όμως. Ναι, μουσικούλα, τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε να ξέρεις τα χαφ. Είμαι και εγώ από αυτούς που λένε παιδιά. Άρα λέμε τον κύριο Σαβίδη. Άρα λέμε τον κύριο Σαβίδη, άμα θέλεις να διεκδικήσεις την είσοδο σου, θα πρέπει τουλάχιστον να πάρεις 2 χαφ υψηλού επίπεδου. Τέλος. Ή ο Σίλβο για τον οποίο τηρείται σιγή χθίως μαζί με μια παιχτάρα όλοι, όπως μετά. Όλος ο προγραμματισμός του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να ενισχυθεί όσο δυνατόν καλύτερα ποιοτικότερα στα χαφ. Μαζί. Τα άλλα είναι εντάξει. Στα άλλα είναι εντάξει γιατί... Ή σχεδόν εντάξει ή εντάξει. Έρχεται και ο Λάμπρου, ο οποίος έκανε έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα η μέτρηση. Το Λάμπρου από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Το γουστάραμε, είναι ξαφνός γαλάζιο μάτι. Στον Ηρακλή, λέω, έχει εύκολο γκολ. Φλόρος, λέω, είναι όμως. Έβαλε πολύ όγκο όμως κι αυτός. Τον είδα φλωράκο και τακτοποιήθηκε απάνω. Τον είδα. Ρέσονα πέρσι πώς έβαλε όγκο στην Φορτούνα Σιτάρ και πώς ήταν στο Πανιόνιο. Είδες τώρα, είδες πώς ήταν και πώς έγινε. Βέβαια, δούλεψε. Άντε να δω το Γιαννούλη στο γυμναστήριο. Μας ακούει στο γυμναστήριο. Καλημέρα στο Γιαννούλη που πάει στο γυμναστήριο. Ναι. Ούτε διακοπές πολλές, γυμναστήριο το παλικαράκι. Εγώ που είμαι γέρος θα πάω τώρα στο γυμναστήριο. Και εγώ θα πάω. Θα πάω. Πάω και εγώ κολύμπη εκεί, τσακατσούκα, τσακατσούκα. Εγώ θα σε έρθω Ιούλιο τώρα στο κολύμπη. Ιούλιο, όποτε θες. Όποτε θες. Μια χαρά πάω. Πάω κάνω λίγο. Μη μαυρίζει φαλάκι. Να κάνω λίγο 5 χιλιόμετράκια. 5. Και να κάνω τα βάρη μου. 5 που πας και τρέχεις. Η παραλία θα πάω καυτά. Εγώ κάνω 2 στην πισίνα. Ναι. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Είναι σαν να έκανες 8. Ναι, ναι, είναι πολύ καλά. Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ καλά. Λοιπόν, Βιερίνια. Πάω να πλακωθώ στα βάρη μου, θα μπω στη σάουνα. Στη σάουνα όταν μπαίνω έχω ερωτικές διαθέσεις. Ποιος είναι κανένας άλλος στη σάουνα? Τους λέω, άμα μπαίνω στη σάουνα δεν θα έρθει κανένας. Γιατί έχω εξάπτωση. Ανάβω. Ναι. Ανάβω, είμαι τσακμάκι. Δεν ξέρω γιατί πάω. Στη σάουνα μέσα. Σάουνα μέσα. Ακούτε σε εκεί απ' έξω. Μη σας πετύχει κανένας κοσί, σας πει ελάτε πάνω να κάνουμε σάουνα. Έχει λερωθεί η σάουνα που γελάς, γελάς. Τι να κάνω, να κλάψω. Τη σάουνα. Είναι βαμμένη δεξιά-αριστερά παντού. Την έχει μαζέψει, σουλοπομένη. Πυροτεχνικότητα. Τη σάουνα. Μακριά από τον Κωστή. Όταν κάνει σάουνα. Σάουνα. Παιδιά, είστε. Είμαι πλησιάζει. Ήποπτη. Ήποπτη. Λοιπόν, γελάει ο Παγκάσα με τις τρελαίνες ζεσθένες, ανάβεις, εξάψεις. Κάτι παθαίνει ο οργανισμός. Και θέλει ο Κοτσαρής να ορμήσει. Ορμάω. Ορμάς. Ό,τι βρεις. Έτσι τα σκυλάκια και τα. Δεν ξέρω τι παθαίνω στη σάουνα. Η Μίνη ορμά, είναι ησυχή. Είναι... Η Μίνη το πιο καλό ζωάκι, φίλε. Ναι, δεν πειράζει κανένα. Με τα γατάκια παίζει. Ξέρεις τι... και η Λορέν, απ' την αρχή είναι όπως θα μάθεις. Γιατί προχθές έκανα κουβέντες με αρκετούς. Δεν είναι άγριο το δικό σου Γιώργο Σάρι. Λέω όχι. Άκου να δεις. Το σκυλί και το παιδί. Τα μαθαίνεις εσύ όπως. Αν τα δώσεις αγάπη. Αγάπη θα, αγάπη θα δώσουν. Έτσι. Έτσι, 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 τα είπες. Άμα δεις κανένα παιδί το οποίο μεγάλο και έγινε, ξέρω εγώ. Να μην πω σαν ποιον να μην πω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ποιον είχε κατά νου. Ποιον είχε να πυροβολήσει. Παλιό goalkeeper. Α, ποιον είχε να πυροβολήσει. Δεν πήρε αγάπη το καημένο. Δεν πήρε. Μικρό, ναι. Το κατατρέξανε. Ναι. Δεύτερη ξερή χρονιά ο Βιερίνια MVP ψηφίζεται από τον κόσμο. Δίκαια. Ειδικά τι έκανε, λέει, τι έκανε. Δεύτερη σερή σεζόν ο Αντρέ Βιερίνη ψηφίζεται ο κορυφαίος της ομάδας. Όχι μόνο της Ελλάδας, εγώ θα τον έβαζα του πρωταθλήματος. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ 55,75. Δεν το κάνω, δεν το λέω. Το εννοώ. Το εννοείς τώρα, το ξέρω. Άλλο όταν κάνεις και το χουλιαμά σου. Δεύτερος βγήκε ο Κρέσπο, τρίτος ο Πασχαλάκης. Έτσι θα τους έβαζες αυτή τη σειρά. Όχι, το Βαρέλα θα έβαζε. Θα βάζει το Βαρέλα, εσύ, όχι το Κρέσπο. Ναι, πιο παιδαράς. Πιο παιδαράς, αλλά ο Κρέσπο είχε μεγαλύτερη συνέπεια από τον Βαρέλα. Σε όλα τα μάτς δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Από την αρχή ως το τέλος εκεί στο ίδιο τέμπο, αλάνθαστος. Ή βάζαμε τον Βαρέλα ή τον Κρέσπο, θα αδικούσαμε τον άλλον. Εντάξει, okay. Λοιπόν, τελειώσαμε και με το θέμα του. Το Μιστακίδη σχολιάσαμε χθες, συνεχίζει και αυτός προετοιμασία, θέλει ευκαιρία. Τα είπαμε όμως χθες. Ο Μιστακίδης πρέπει να του βρει θέση ο Ρουμάνος. Οχτάρι. Οχτάρι είναι η θέση του. Ούτε άκρα ούτε τίποτα. Οχτάρι. Ο Μιστακίδης. Οχταροδέκαρο εκεί. Ο Μιστακίδης δεν είναι εκρηκτικός, είναι γρήγορος. Δεν είναι εκρηκτικός. Ναι. Στο μικρό χώρο στο ένας με ένα δεν θα σου φύγει. Από πίσω τα βήματα αν πάρει, είναι θα σου κάνει γκολ, ας πούμε, από την πίσω γραμμή που λέμε. Ναι. Το κατάλαβες. Είναι μερικοί παίκτες οι οποίοι είναι εκρηκτικοί και δεν μπορούν να παίξουν στα χαφ και κάποιοι οι οποίοι είναι, έχουν ένα άλλο τέμπο, στιβικό, πιο στιβικό, οι οποίοι μπορούν να έρθουν από πίσω. Ο Μιστακίδης από πίσω μπορεί. Αλλά πρέπει να παίξει εκεί. Πρέπει να δέσει. Οχτάρι. Εκεί πίσω από το, από το φόρνα. Πρέπει είναι. Να δέσει λίγο κι αυτό. Τα τελευταία δεν τον είδα. Γιατί είναι άμα πα λαμπράκι θα τον πετύξει τον. Πολυτραυματίας κι αυτό. Αυτά τον πήγε πίσω. Τον πήγε πίσω. Το πήγε πίσω. Καλό ταλέντο ήταν. Και είναι ακόμα. Δεν είναι με. Δεν τον πήρε τα χρόνια. Δηλαδή αυτό άμα δεν παίξει θα μπορούσε να τον ξάνθω.
ο οποίος Ξάνθος, να πούμε, κάποιοι χάνονται, καλύτερος από τον Ανατολάκη. Ναι, ο Ξάνθος, δεν έκανε καριέρα και το ποτέ. Παιδί είχε πόδια που ήταν ευαίσθητα, να πούμε, κατάλαβες. Ναι, ναι. Έχει και τέτοιους, τι να κάνει. Έχει πολλούς που χάνονται δηλαδή, λόγω μπάλα, ψηφικών. Για να παίξεις μπάλα, δεν είναι μόνο ταλέντο, πρέπει και ο μύς σου να είναι, η ψυχή σου να είναι, η ψυχοσύνθεσή σου να είναι, ο μπαμπάς σου να έχει λεφτά, να πληρώσει κανένα προπονητή στις μικρές κατηγορίες, να σε προωθήσει. Όλα παίζουν τον ρόλο. Να ξαναμάναζε να αποδεί. Όλα, όλα είναι. Όλα, ένα όλα, πακέτο όλα. Να πούμε, κατάλαβες. Ναι. Σε κάλεσε στο γάμο του. Ποιος? Ολιβέρα. Παντρεύεται Ολιβέρα. Παντρεύεται, λέει, δίνεται γαμπρός Ολιβέρα. Να είναι καλά. Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι γερά τα παιδιά. Λιγότερο από 50 ώρες, λέει, για να ανέβουν στην εκκλησία. Σε 2,5 μέρες, 3. Έτσι και εδώ αργά θα πάει. Μάλλον. Ναι. Ναι, εγώ κυριακή. Πιστεύω ότι θα τον περιμένει η νύφη. Αργός. Αφού είναι αργός. Έλα, δεν είναι αργός Ολιβέρα τώρα. Γιατί είναι αργός. Δεν είναι αργός, είναι κανονικός. Κανονικός είναι, με τρομερή τεχνική κατάρτιση. Όταν στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αργός, δηλαδή στην Πορτογαλία θα είναι πιο αργός. Στην Αγγλία θα είναι θεόαργος και τα λοιπά. Ποιότητα. Εγώ δεν θεωρώ το αδύνατο σημείο ότι είναι η αργότητα. Ανέκρυπτος είναι. Άλλο αυτό, αλλά αργό δεν το λες. Δηλαδή τα πρώτα 10 μέτρα του, εκεί στους κλειστούς τους χώρους, κάνουν κάποιοι προπονητές σε κλειστούς χώρους ασκήσεις. Ναι. Αν τον δεις. Έμαθες ο Άγγελος κάτι τέτοιο κυκλοφόρησε. Τι έβαλε να παίξουν 7 με 15 για να είναι σε κλειστούς χώρους. Κάτι τέτοια έμαθα εγώ. Τέτοιες προπονήσεις έβαζε. Δεν ξέρω, ο κάθε προπονητής. 7 με 15 λέει πρέπει. Ο προπονητής πρέπει να είναι. Ούτε είδα αυτά. 7 με 15 λέει για να αντιμετωπίσουν τους Ιταλούς. 8 με 4 έχω δει. 6 με 4 έχω πει και εγώ στη σχολή με καλέσανε στο μάθημα. Λέει οι μαθητές, λέει, παρακαλώ πείτε μας από τον άξονα. Θέλουμε να κάνουμε επίθεση από τον άξονα. Γιατί τα περισσότερα γκολ μπαίνουν από εκεί, μας δείξαν βίντεο κτλ. Ποιος θα κάνει την άσκηση? Σηκώνω το χέρι εγώ. Σηκώνομαι στον πίνακα. Βάζω 6 εναντίον 4. Βάζω τα μπακ έξω από το τετράγωνο. Τώρα προχθές. Κάνω ένα πλάνο 20 μέτρα επί 30. Πιστός ο χώρος. Βγάζω τα μπακ έξω από αυτό το τετράγωνο. Αυτά τα έκανες. Όταν σε σήκωνα για χημεία φυσική δεν έκανες τίποτα. Όχι, δεν πήγαινα. Δεν πήγαινες καθόλου. Δεν μην ξεφτυλίσεις. Αυτοί δεν γούσταν. Και εγώ δεν ανέβαλε αυτά. Δεν ξέρω, δεν θα κάνω, δεν σηκώνουμε. Τι θα γελάει όλη τάξη με την πάρτη μας. Δεν είμαστε. Λοιπόν, τον Τζοβάρα μου λες πως για τον οποίο είπαμε 2-3 πράγματα. Ένα παιδί της ΚΑΠΑ 19. Σέντερ φορ είναι ο Τζοβάρας. Όχι. Ο Τζοβάρας είπαμε είναι χαφ, ακραίος σχολός. Τι χαφ, επιθετικός γράφει η εφημερίδα. Πού ρε εσύ. Η εφημερίδα για τον Τζοβάρα, εγώ το παιδάκι δεν το ξέρω το παλικαράκι, γράφει για επιθετικό και για κάποιο παιδάκι δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι ακραίος χάφ ο Τζοβάρας. Δεν ξέρω, να μην κάνουμε καμιά πατάτα. Ακραίος επιθετικό, ακραίος όμως χάφ. Αν είναι εξτρέμ δηλαδή. Ναι, αυτό ξέρω, ναι. Κοίταξε, καλά έκανε. Πού το βρήκε η Σλόβα Μπρατισλάβας και τον τζίμπησε. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση το σκάουτινγκ της Σλόβα Μπρατισλάβας. 19χρονο από τον Πάκο, τον τζιμπά και τον Μπένο Πάου, καλά έκανε και τον έδωσε. Κράτησε και το 30% και όπως τα λέγαμε θέση με τον Ζαΐρ, δεν έγινε σε ελληνική ομάδα. Προφανώς θα είδανε την ΚΑΠΑ 19, εκεί δεν έπαιζε το παλικάρι. Ναι, εκεί έπαιζε, ναι. Τον είδα, τον αξιολογήσαν. Μπράβο τους. Μπράβο τους, μπράβο στη Σλόβα. Ναι, και τον πήρανε και να τον αξιολογήσουν. Ο Πάου βέβαια από το φόβο του. Έβαλε μια ρήτρα 30%. 30% μεταπόληση. Και πουληθεί. Από το μεγάλο του το φόβο. Ναι, μην τον πάρει κανένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αχ, και Άρης. Έβαλε και τον Άρη. Ναι. Σου λέει, μην τον πάρει ο Καρυπίδης εδώ ο διάβολος. Καλά έκανε. Ναι. Καλά έκανε. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το λέω ούτε για να χαδεύω, το ξέρει πώ θα λέω. Ανήσουν θεωρώ τον Άρη πιο μπροστά στην κούρσα από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εσύ αν ήσουν ο Τζοβάρας. Ναι. Δεν θα ονειρευόσουν ότι θα παίξει μια ομάδα και αυτή τη στιγμή να βάλει 2 γκολ. Εγώ θα ονειρευόμουν. Ή αυτό, αν είναι παοξάκι όμως το παλικάρι θα μερευόταν να παίξει με την φανέλα του Πάου. Ένας νορμάλ άντρας, γιατί τώρα είναι άντρας ο Αποέβηβος. 19 χρονών ακόμα δεν είναι άντρα, δεν το λες άντρα. Πάει για να γίνει άντρας ο Αποέβηβος, ναι. Μέσα του θα πρέπει να ονειρεύεται, να πάω σε μια ομάδα. Να πάρει ρεβάνς λες. Και να πέω μέσα στην Τούμπα, τους πετάξω 2 γκολ. Ένα είναι αυτό. Και να πάω στο Μήνο μετά. Θα είναι γέρος με τα δόντια πεσμένα. Άντε, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Για να του πω, ΠΑΟΚ, ναι. αφιερώνω στους φίλους του ΠΑΟΚ, τους αγαπημένους μου, αυτά τα γκολ. Αυτό θα ήθελες να κάνεις. Δεν θα ήθελες να τους αναγκάσεις πάνω ξανά με μεταγραφή. Όχι. Ναι, άμα δεν είσαι ΠΑΟΚ, άμα είσαι ΠΑΟΚ αυτό θα ήθελες. Δεν θα ήθελες να τιμωρήσεις. Θα ήθελα να πάρω μια ομάδα στο εξωτερικό και μετά με πάρει ο Ολυμπιακός και να δω στην Τούμπα τους κάνω 2 γκολ. Τέτοια θες. Για να προκαλείς, για να σηκώσεις και φανέλα. Για να σηκώσω φανέλα από κάτω. Τζοβάρας. Φεύγω από τον ΠΑΟΚ. Όταν σε διώχνουνε. Δεν τον διώξαν όμως. Δεν τον διώξαν. Όταν ακολούθησε τον δρόμο που θες να χαράξεις. Τι θες να κάνεις. Θες να μείνεις εδώ πέρα και βλέπουμε. Δηλαδή πάει ο Τζοβάρας 30% και κρατάει το Λιμιό. Δηλαδή ο παπάς του Τζοβάρα δηλαδή. Ο παπάς του Τζοβάρα που θα βλέπει το Λιμιό θα λέει αχ το παιδάκι μου καλά έκανε και έφυγε. Απαρατήστε με παιδόρα μεσημεριάτικα πρωί-πρωί να πούμε. Πρωί είναι, όχι μεσημεριάτικα. 8 και 57. Πάμε λίγο Άρη. Καλά στα λέω. Τι. Μ' αρέσει που αυτό ικανοποίησε έτσι καλά. Παίρνω πόντου σε αυτό. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου. Πάμε στον ψηλέα του Άρη γιατί έχει μαζέψει πολλού βραχίσωμου. Χθε το απόγευμα θυμηθήκαμε πολλού κοντού και δεν ξέρω αν σου έρχεται στο μυαλό ένα του Ηρακλή που ήταν 1,58. Ένα Έντζο Σκόρτσα, κάπως έτσι, που είχε βάλει και ένα γκολ με την Καλαμαριά, το θυμάσαι. Γιατί τον Μπονόβα τον ξεχνάς. Και τον Μπονόβα, χθες αναφέραμε καμιά πενταριά που παίζουν. Αλλά είναι και πολλοί που παίζουν τώρα και στον Άρη. Ο οποίος αποφασίζει να βάλει ύψος. Μπόατε και για στόπερ. Πριν,
Τι πάτε. Ο Άρης, πάμε για άλλα πράγματα. Ο Άρης κινείται, φίλε, δεν σταματάει. Και από ό,τι έχω μάθει, ο Διαμαντόπουλος έχει πάει Τουρκία και θέλει να πάρει και από εκεί κάποιον παίχτη. Το προπονητή τον πληρώσανε. Ποιον τον προπονητή τον. Ήρθε χθες να πάρει τα λεφτά. Ποιον προπονητή ρε, του Άρη, ναι, τον πήρε τα λεφτά. Το Μπαντελίδη. Το Μπαντελίδη. Γιατί να μην τα πάρει. Του ψοφλίζανε. Όπα, ναι, γιατί θες να πετάξει κανένα βέλος πάλι. Όχι, σε βλέπω, ρωτάω, ρομπέ, ρε, όλα τα κάνουν. Ναι, ναι, ο Άρης κάνει μεγάλο προγραμματισμό. Μετά τον ΠΑΟΚ ναι. Είναι ο Άρης και ύστερα είναι ο Ολυμπιακός στον προγραμματισμό. Δεν ξέρω, πάντως βλέπω πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Μη σου πω ότι ο Άρης κινείται καλύτερα και από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πρωταθλητής Ιουνίου, ναι. Έτσι για το κομμάτι μεταγραφών, είναι ο Άρης. Δεν το συζητάμε. Εκτός αν έχουμε κάνα τεμαράζ τρελό. Για να δω το πρωτοσέλιδο, γίνεται πίσω. Έχει τον το δήμαρχο πρωτοσέλιδο σήμερα που ήταν με τον Κατσαρή. Θα τα πούμε λίγο αργότερα γιατί έχουμε και μπάσκετ. Ο δήμαρχος με τον Κατσαρή και εμείς πρώτη σελίδα. Ναι. Δεν παίζει τον Ανδρώνη, έχω άλλα 2-3 κλήσεις. Θα πάει να τον πάρει τηλέφωνο τον Τζέρο να μου τις βήσει. Θα τα κανονίσουμε αυτά, μην αγχώνεις. Πες τον πάρει τηλέφωνο. Πότε πρόλαβες και τις μάζεψες εσύ. Κάτι παρκαρίσματα εκεί πήρα στον Πανιώτη. Λοιπόν, να... Μπόντεκ, Γκανέζος αμυντικός. Ναι. 1,91 ο Βαραγιάννης του πρωί του βάλε 2-3 πόντους. Τον είπε 1,93-1,94. Γκανέζος 1,91. Ναι, στην Αυστρία έπαιζε αυτός, 22 ετών, στη Λάσκ Λίντσερ. Σωματικά προσόντα τρομερά. Τι πρέπει να το κάνουν. 22 χρονών. Εγώ αν έπαιρνα μαύρο στην ομάδα μου. Ναι. Εκτός από τις. Εγώ δεν θα έπαιρνα στόπερ. Τα έχω πει, θα έπαιρνα χαφ. Εκτός από τις. Δεν θα πάει στο ο Βαρέλα την άσπρο. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Και ο Βαρέλα, για να τα συμμαζεύσουμε, είναι Πορτογάλος ουσιαστικά, έτσι. Οκ, okay, ναι, με πράσινο ακροτήρι. Αλλά... Σαν τον Κλέτσο ξανθή. Ευρωπαίοι είναι, ρε φίλε. Έχουν άλλη νοοτροπία στο ποδόσφαιρο, για να μην παρεξηγηθούμε. Οι Αφρικανοί είναι λίγο απτάλληλες στα στόπερ. Ναι. Εγώ αν έπαιρνα μαύρο στην ομάδα μου. Ναι. Είτε στόπερ είτε χάφ, είτε θα του έκανα ιατρικές εξετάσεις. Ναι. Πόσο χρόνο είναι? Όχι, το δέντρο να το ξύσουμε. Θα τον έβαζα σε DNA πόσο χρόνο είναι στην πραγματικότητα το άλλο. Θα πήγε στο δέντρο, άμα ήταν κομμένο, δεν θα το έβαζα. Τώρα ο Πασκάλ που ακούει, θα του πω μια καλημέρα. Καλημέρα από Κολόκο μας. Θα τους έκανα και ένα εγκεφαλογράφημα για να δω πόσο μυαλό μπορεί να έχουν. Ναι. Γιατί ρε, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις, ναι. Πρέπει να υπάρχει και στο ένα φαινόμενο που λέγεται φελόμετρο. Φελόμετρο ή εγκεφαλόμετρο. Εγκεφαλόμετρο. Να μην ακούγεται άσχημα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας. Και ό,τι δουλειά και να είχα. Θα έλεγα, πήγες φαντάρος, δεν πήγα. Δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν με νοιάζει. Είσαι παντρεμένος, είσαι αυτός. Δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Έλα, κάθε πότε. Τι είναι αυτές είναι οι γνώσεις, ωραία. Κάθε πότε αρρωσταίνεις, δεν αρρωσταίνω συχνά. Ωραίος. Προσλαμβάνεσαι. Ωραίος, ναι. Πέρα και από το εγκεφαλογράφημα, να σε κάνω ένα εγκεφαλογράφημα να δω το μυαλό σου πώς είναι. Ναι. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Αυτό είναι. Ναι, θέμα αυτό τώρα, πρέπει ναι. Να το ψάξουμε να το φτιάξουμε εμείς πρώτοι. Βέβαια. Εγκεφαλογράφημα, να ξέρουμε πού είναι το IQ. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος σαν τον κόκκινο. Ναι. Έχεις 40 άντε, κιλά, 40 κιλά κεφάλι. Ναι, πόσα... Πόσο μυαλό σου αναλογεί. Άμα είναι. Φύγε από εδώ, ρε Παγάσα. Φύγε από εδώ, ρε Θεόφοβε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό για να δώσουμε σκυτάλι και στον Κωνσταντίνο τον Βαραγιάννη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ας μιλήσουμε λίγο για ένα hat-trick που ετοιμάζεται και είναι εδώ στο Θέατρο Βεργίνα το τελευταίο διάστημα. Τα τρία αδέρφια Διονυσίου θα ανεβαίνουν στη σκηνή μέχρι και 15 του Ιούνιου. Έχουν μείνει άλλες δύο παραστάσεις, 14 και 15 Ιουνίου. Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής, όλα τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα τους. Όσοι ενδιαφέρεστε για να βρείτε εισιτήρια, θα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Regis Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε πολιτικό δελτίο διαφημίσεις. Επιστρέφουμε μηνύματα, γραμμές, Άρη, ρεπορτάζ, Ηρακλή και βεβαίως πρωτοσέλιδα. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 9. Η ώρα περνάει πιο αργά όταν έχεις κλιματιστικό Inventor. Γιατί έχει 10 χρόνια εγγύηση. Ωραίο είναι, ωραίο. Και δεν μου λες πόσα χρόνια εγγύηση έχει αυτό το Inventor. 10 χρόνια. 10 χρόνια! Μας κουβάλλει αυτό. Τι λέρε, παιδί μου. Ποιος ή ποιος πεθαίνει σε 10 χρόνια. Πάντως όχι το κλιματιστικό σας. Όχι, Έτοιμος για stand-up comedy είσαι. Inventor. Το όνομα στον κλιματισμό δεν κάνει χιούμορ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση. Τίτλοι επικαιρότητας. Καλημέρα σας. Η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέβαλε ποτέ επίσημο αίτημα προς τον ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των ακριβών δανείων του ΔΝΤ, αποκάλυψε χθες Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αν και η κυβέρνηση διατυμπάνησε επί μήνες το εγχείρημα, τελικά δεν προχώρησε καθώς σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο το κύμα προεκλογικών παροχών είχε δημιουργήσει πολύ αρνητικό κλίμα κατά της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά το σημερινό Eurogroup, δεν αναμένεται να ζητηθούν εξηγήσεις για το κόστος των παροχών. Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης θα προχωρήσουν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου για τους δύο συλληφθέντες από τη χθεσινή ληστεία στο ΑΧΕΠ.
ΕΠΑ. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί έξω από τα δικαστήρια. Οι δύο συλληφθέντες στην εχθεσινή ένοπλη ληστεία στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Πρόκειται για τους Κώστα Σακά και Γιάννη Δημητράκη. Ο Σακάς είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για τη συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς, ενώ ο Δημητράκης είχε συλληφθεί για ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας τον Ιανουάριο του 2006. Αστυνομικοί προσήγαγαν 9 μαθητές μετά από καταγγελίες για βανδαλισμού στο κτίριο του 11ου Γυμνασίου Καλαμαριάς. Η προσαγωγή έγινε μετά από μήνυση που είχε καταθέσει κοταγνώστον ο διευθυντής του γυμνασίου για βανδαλισμού στην ίδια σχολική μονάδα κατά τα προηγούμενα 24 ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 χθες το βράδυ. Οι μαθητές με τη συνοδεία των γονέων τους αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, καθώς δεν διαπιστώθηκε σύνδεσή τους με την υπόθεση. Δύο υπήκουοι Βουλγαρίας φέρονται ως δράστες ανθρωποκτονίας που αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2015 με θύμα 70χρονη στην Αλιστράτη Σερών. Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών αρχών, ενώ ο άλλος παραμένει ασύλλητος και εκτιμάται ότι διέφυγε στο εξωτερικό. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Σερών, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν σήμερα από αξιωματούχους της ελληνικής αστυνομίας. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων έπειτα από πολύωρη συνάντηση που είχαν με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στο εξής, θα εξυπηρετούνται όλοι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα παίρνουν απόδειξη για τα χρήματα που καταβάλουν και στη συνέχεια θα λαμβάνουν τα χρήματά τους από τον ΕΟΠΗ. Στην πρόγνωση του καιρού για την Θεσσαλονίκη, γενικώς έθριος σήμερα, πέμπτη ο καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί, ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε σήμερα στη Metro Sport, τη μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα. Η δέσμευση του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα για την Τούμπα και το project του νέου γηπέδου. Τι είπε ο Θανάσης Κατσαρίς για την προσπάθεια που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο Γκανέζος αμυντικός Κέννεντι Μπόατενγκ που βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Η ατυχία του Σιώπη και η αβεβαιότητα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Συνάντηση Παπαδόπουλου Καραντώνη με Μπέο στον Βόλο. Τι επιδιώκουν οι άνθρωποι του Ηρακλή μετά το πρώτο άκαρπο ραντεβού των δύο πλευρών. Ρεπορτάζ για Εθνική Ελλάδα, μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, Super League, Football League, Αγροτικό Αστέρα, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογραφούν στη Metro Sport. Εφημερίδα Metro Sport. Ηγέτης στα σπορ. Μασούτης. Από μας για σας, μεγάλες προσφορές και χαμηλές τιμές με τη MasCard. Πέμπτη έως Σάββατο. Ελληνικές ντομάτες 20% φθηνότερα. Λευκό τυρί, Φάρμα Θεσσαλίας 31% φθηνότερα. Ηλιέλα Μινέρβα 1 και 2 λίτρων 30% φθηνότερα. Τόνος και τονοσαλάτες Στράτα 30% φθηνότερα. Και Blueberry Σερών 125 γραμμάρια μόνο 1,99. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Και τι άλλες δυνατότητες έχει. Όπα, 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 κάτσε, πήρε φορά, σε περίμενε. Ακόμα δεν ξεκίνησε το ραδιοφωνικό. Ανακάλυψε τη Win Vision. Το νέο τρόπο να βλέπεις τηλεόραση. Τώρα το λες. Και τι άλλες δυνατότητες έχει. Η Win Vision είναι η πρώτη και η μόνη συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης με αποκωδικοποιητή Android TV. Έχω lower, αλλά θα προτιμούσα να μου τα λες στα ελληνικά. Κάνε κάθε τηλεόραση έξυπνη και πολύ διασκεδαστική με εφαρμογές από την Google όπως και στο κινητό σου. Το πιάσα. Go on. Απόλαυσε ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα στο Google Play Movies. Αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως το Spotify και το TuneIn. Αφού το λες εσύ, θα τις απολαύσω. Διάσημα παιχνίδια για ατελείωτο gaming όπως Final Fantasy 9, Grand Theft Auto, NBA Jam και χιλιάδες ακόμη δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη. Οκ, αλλά φτάνει παιδιά. Μην τις κάνουμε πιο έξυπνες. Θα ξεσηκωθούν εναντίον μας όπως τα ρομπότ. Τα έχω δει στις σειρές εγώ αυτά. Στη Wind Vision φαντάζομαι. Ε, ναι. Πού αλλού. Ζήσε την εμπειρία Wind Vision σε ένα κατάστημα Wind και στο wind.gr κάθετος Vision. Τι θα γίνει με τη διπλανή όλη μέρα. Simply the bet. Simply the bet. Το καταλάβαμε κοπέλα μου. Έβαλε ήρωνα. Νάτος κι ο άλλος. Πήρε τη δύναμη της ενέργειας και πρέπει τώρα να μας πάρει τα αυτιά. Τίποτα, είναι μονόδρομος. Θα πάω κι εγώ στον Ήρωνα. Για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, έλα κι εσύ απλά στον καλύτερο. Ήρων, ο νούμερο ένα ιδιώτης παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας, σου προσφέρει χαμηλότερη χρέωση ακόμα και από την νυχτερινή, όλο το 24ωρο, έχεις δεν έχεις μετρητή νυχτερινού ρεύματος. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο ήρων.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Με την εγγύηση των ομίλων GEC, Terna και NG. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24 μήνες σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, RAI.
να βάψεις? Μην το σκέφτεσαι. Στην Eco Buildings, το εξειδικευμένο κατάστημα δομικών υλικών και χρωμάτων, θα βρεις τη νέα βεντάλια χρωμάτων της Vivechrome. Η Vivechrome σε ταξιδεύει σε έναν κόσμο έμπνευσης και σου στέλνει δωρεάν διακοσμητή στο χώρο σου για να δημιουργήσεις το σπίτι των όνειρων σου. Eco Buildings. Έχουμε τις ιδέες, έχουμε και τις λύσεις. Παπαναστασίου 209 Χαριλάου. 2310-309-709. Για ό,τι και αν ζητάς, στην Eco Buildings να πας. Φέτος θέλω να μαυρίσω φυσικά, χωρίς ρίσκο. Τότε έλα μαζί μου. Πού? Στο φαρμακείο. Επιστημονικές συμβουλές και λύσεις πραγματικά οικονομικές στο φαρμακείο μας, φυσικά. Με την ευγενική χορηγία της φαρμακαποθήκης Lia Farm, μέλος του ομίλου Στρούμσα. Εδώ είμαστε στο σπίτι του Μίκη. Εδώ είμαστε έξω από το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης. Εδώ στους πειρατές της Καραϊβικής. Και εδώ στο λαβύρινθο της Αλίκης. Γεμίστε τις βαλίτσες σας ανεκτίμητες εμπειρίες με μια μαγευτική διαμονή στην Disneyland Paris. Τώρα κάθε αγορά με κάρτες Bonus Mastercard από την Alpha Bank μπορεί να στείλει 2 τυχερούς το μήνα για ένα τριήμερο 4 ατόμων στην Disneyland Paris. Περισσότερες πληροφορίες στο alpha.gr/cards. Από την Alpha Bank και τη Mastercard. Μασόρα, πάω για καφέ να σου πάρω. Το γνωστό, φρέτο καπουτσίνο το καφέ είναι, γλυκό με στέβια. Και πού σε? Και ένα τσικανέλα. Συστήματα δόμησης Knauf. Knauf, η οικοδομή αλλάζει. Αυτό το καλοκαίρι τα πιο δυνατά live παίζουν στη Volkswagen. Όλα τα SUV της Volkswagen, Touareg, Tiguan, T-Roc, T-Cross, καθώς και τα πιο δυνατά GTI μοντέλα της σε μια μοναδική συνύπαρξη. Ελάτε να τα οδηγήσετε και ανακαλύψτε τις πιο live προσφορές. Volkswagen SUV & Sport Live την Τετάρτη 12 Ιουνίου στην Καρέντα Μαντήλας και την Πέμπτη 13 Ιουνίου στην ΕΤΕΑ. Duende, ισπανική λέξη. Η μυστηριώδης δύναμη που ασκεί ένα έργο τέχνης σε αυτόν που το παρατηρεί. Φλανέρ, γαλλική λέξη. Η τέχνη του να περιφέρεσαι στους δρόμους του Παρισιού χωρίς σκοπό. Wild Eins am Kite, γερμανική λέξη. Το γαλήνιο συνέστημα του να περιπλανιέσαι μόνο σε ένα δάσος. Με δώρο τριπλάσια μίλια καλωσορίσματος, δεν θα μάθεις μόνο τι σημαίνουν, μπορείς και να τα ζήσεις. Γιατί αποκτώντας νέα κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς και πραγματοποιώντας την πρώτη σου αγορά, κερδίζεις τριπλάσια μίλια καλωσορίσματος για να ταξιδέψεις στον επόμενο προορισμό σου. Ισχύει για αγορές από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2019. Μάθε περισσότερα στο 18218 και στο pireosbank.gr/miles. Τράπεζα Πειραιώς. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Ο ληστής προκρούστης προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν στα κρεβάτια του. Μόλις το έκαναν, διαπίστωναν πως τα κρεβάτια ήταν δυσανάλογα με το σώμα τους. Ήταν όμως αργά. Όποιος ξάπλωνε, δεν ξανασηκωνόταν. Ο Θησέας τιμώρησε το ληστή, σκοτώνοντάς τον με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι άθλοι του Θησέα θα μπουν αναπάντεχα στην καθημερινότητά σου. Είσαι έτοιμος. Έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Η Κοσμοτέ TV παρουσιάζει τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια. Δες όλα τα επεισόδια back to back στις 16 Ιουνίου στο Κοσμοτέ TV Plus. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Για την καρδιά. Μην περιμένεις να χτυπήσει καμπανάκι. Δράσε από τώρα. Ο Megazone της Health Aid με Omega 3 και ο Megazone Plus με Omega 3 και Q10 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Σειρά ο Megazone της Health Aid. Εδώ χτυπάει η καρδιά σου. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διέτα. Και τι θα κάνετε τελικά με το σπίτι της κόρης? Τι να κάνουμε, Βαγγελάκη? Παράθυρα, πόρτες, κουφώματα, full αλουμίνικο. Ορίστε, εξάρεσε. Μάθε να κερδίζεις, Βαγγελάκη. Όποιος παίζει με αλουμίνικο, βγαίνει κερδισμένος. Αναβαθμίστε το σπίτι σας με την ασύγκριτη ποιότητα και τεχνογνωσία αλουμίνικο που προσφέρει πρωτοποριακά συστήματα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μάθετε περισσότερα στο aluminco.com. Σάββατο 29 Ιουνίου. Μία δροσερή φωνή. Μία καυτή παρουσία σε περιμένει στο Princess. Χριστίνα Κολέτσα ζωντανά. Ζήσε μία ανεπανάληπτη βραδιά με τη Χριστίνα Κολέτσα μόνο στο Princess. Κάθε μέρα με δωρεάν φαγητό, ποτό και πολλές εκπλήξεις. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν μεταφορά. Πριν
Princess Hotel στη Γευγελή. Ζήσε το μεγαλείο. Ο Τόνσο τώρα, για να δούμε τον Αργεντινό, παίρνει πάνω από τη φάση. Πατάει περιοχή, κάνει το σουτ, δοκάρι. Ο Ματέο Γκαρσία, γκολ! 0-3 για τον Άρη. Απίστευτο πρώτο ημίχρονο για τους κιτρινόμαυρους. Θα πάνε στα αποδυτήρια με αυτό. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στα καταστήματα Wind λασάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να το αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο. Παίρνετε δώρο και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, Rap, Cool και Καζαμπάκα εδώ στα πλήκτρα. Με τον Φερνάντο Σάντος να δέχεται επίθεση αγάπης από τους Έλληνες οπαδούς μετά την κατάκτηση του Nations League και να γράφει ότι είστε πάντοτε και θα είστε στην καρδιά μου. Τον Φερνάντο Σάντος, τον οποίο τον αγάπησαν οι Έλληνες, Κωνσταντίνε μου. Μπορεί να ήταν το μισό μηδέν, κάποιοι να ξεφώνιζαν. Δεν προκάλεσε με τη συμπεριφορά του. Ποτέ. Ήταν κύριος. Κύριος. Δεύτερον, ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήταν κατηρτισμένος και μέσα από την άμυνα. Στο ΠΑΟΚ πέτυχε. Βεβαίως και πέτυχε. Και στην εθνική πέτυχε. Βεβαίως και πέτυχε στην εθνική. Στην Πορτογαλία είναι ο τόπος. Στην Πορτογαλία δεν το πήρε Euro. Ναι, παντού έχει πετύχει. Εδώ λίγο στην αρχή λέει: εγώ φοβόμουν, λέει, γιατί απολύτω του προπονητέ θα τα αποκάμισα όταν είχα έρθει, λέει, στην ΑΕΚ. Σε δύο σεμινάρια το έχω παραβρεθεί. Ναι. Και έχω δει τη δουλειά του. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Πολύ, δηλαδή, πολύ, πολύ. Δηλαδή, εντάξει, η μάπα του είναι λίγο αντιπολιτική κτλ. Εντάξει, αλλά δεν αδικεί κανέναν. Πολύ σημαντικό. Μπαίνει μέσα στις ψυχοσύνδες των παιχτών, ναι. Έχει πλάνο, έχει στρατηγική, σοβαρός είναι σοβαρός. Ναι, είναι, ναι. Καλός προπονητής, από τους προπονητές που προσφέραν στο ποδόσφαιρο. Δέχτηκε πάρα πολλά μηνύματα και καλά έκανε. Κογκράτς για την κατάκτηση του Nations League. Λοιπόν, καλά έκανε, είδηση. Εγώ τον παρακολούθησα, ναι, στο μάτς εκείνο, mm-hmm. Σεβάστηκε πολύ τον αντίπαλο, η ομάδα του είχε πειθαρχία μεγάλη, η τετράδα του στην άμυνα, η απόσταση από το κέντρο του ήταν στα 15-16 μέτρα, 12, και η απόσταση μεταξύ της τετράδας ο ένας με τον άλλο ήταν στα 6 μέτρα. Αυτό διδάσκεται. Αυτόν τον προπονητή τον έφαγαν στον Παναθηναϊκό μέσα σε 3 αγωνιστικές όμως. Εντάξει, έχασε από την προοδευτική. Εντάξει, και αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Στήσατε εδώ ένα μάτς. Εμείς. Του αποβάλλατε. Πάλι πάω και έκανε. Ναι. Πάλι με τον Πάο. Με την Τι είναι, ρε φίλε, αυτό ο Πάο. Πάει με όλα, είναι ο Πάο και η Κοκακόλα. Του αποβάλλατε τον Πασίνα χωρίς λόγο στο ημίχρονο. Δεν τον παγάσα τον Πάο. Πάλι έκανε. Λοιπόν, έχω είδηση μια που είναι, που έχει φοράω και Πάο και Άρη. Είναι πολύ φρέσκα και Άρη. Και Άρη. Ναι, είναι πολύ φρέσκα είδηση και βγαίνει τώρα, λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά στο Ματέο Γκαρσία σύμφωνα με τους Ισπανούς. Πολύ ωραία. Είναι το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στα χαράματα. Τώρα έρχεται εδώ στην πολύ Ελλάδα. Πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, λοιπόν. Και για επικοινωνιακούς λόγους και για ουσιαστικούς λόγους. Και για αγωνιστικούς λόγους. Εντάξει, α ξεφύγουμε λίγο από αυτά εδώ πέρα. Χτυπάει και τον Ολυμπιακό στη μαγκιά του. Λέει: κοίταξε να δεις, εσύ κάνεις παρέα με αυτός, αλλά εγώ στο παίρνω τον παίκτη να πούμε. Έτσι λένε οι Ισπανοί, λοιπόν, σε δημοσίευμα. Να το λέω. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα και είναι κοντά στον Ματέο Γκαρσία. Η είδηση είναι. Τα χαράματα γράφτηκε με 3 εκατομμύρια που καταβάλει ο ΠΑΟΚ Λας Πάλμας. Τρία. Ναι, το γράφει στη σελίδα. Καλά, 1,5 θέλαν. 3 θέλει τώρα. Αυτή είναι η ρήτρα. Τρία είναι η ρήτρα. Τρία είναι η ρήτρα. Το γράφει η La Provincia S, Εσπάνια δηλαδή, στην ιστοσελίδα ότι ο ΠΑΟΚ. Πορτογαλία. Ναι. Ισπανία. Ισπανία. Θα το δούμε από εδώ και πέρα. Κοίταξε, το θέμα Νίκο, θα παίξει σήμερα. Νίκο, είναι καλή, ναι, μεταγραφή. Αν θα γίνει. Αν θα γίνει, είναι καλή μεταγραφή. Είτε στον Ολυμπιακό γίνει, είτε παραμείνει στον Άρη, είτε όπου πάει, καλό παίκτη. Γιατί έχει το ένα σε ένα και τον γκολ. Και αν αυτό που έχει το ένα σε ένα και γκολ κάνει γυρίζει δύο παιχνίδια στο Champions League από τα τρία, θα πάει στα 8, στα 9. Αν παίξει σε top level. Ναι. Και κάνει δύο καλέ κούρσε. Είναι Αργεντίνο. Είναι καλό παίκτη. Είναι μπαλαδό. Θα το δούμε. Του καλού, ναι, είναι καλοί. Ναι. Οι κακοί είναι κακοί. Ναι. Οι δημοσιοσχετίστε είναι δημοσιοσχετίστε. Ναι. Ό,τι είναι θα είναι. Ωραία. Εντάξει, καλός παίκτης. Θα το δούμε το θέμα, θα το, ναι, δουλέψουν και οι επόμενες εκπομπές. Απλά τώρα για βγαίνει σιγά σιγά. Ναι. Για ουσιαστικούς. Και θες παίκτη. Θέλω μαζί με τον Λάμπρου και τον Ζάμπα κλείνεις 30. Λάμπρου, καλή. Ζάμπα. Αν πάρεις και τον Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία και Λιμιό, έχεις 4 πιτσιρίκια. Τον θες και αυτό, ναι, για κάποια μάτς που πρέπει να μαρκάρεις πίσω. Γιατί κανένας δεν μαρκάρει σαν τον Λιμιό. Εγώ δεν θα περνά.
Εγώ δεν θα έπαιρνα αυτό το δεξί μπακ που πήρε. Το Ροντρίγκο. Το Ροντρίγκο. Γιατί θα κάνει το λιμνιό μπακ. Ξέρω. Θα το λιμνιό μπακ. Και θα έπαιρνα στη θέση τι λεφτά ξοδεύει για αυτόν ένα καλό χαφ. Αυτό θα έκανα εγώ. Ξέρω τι λεφτά ξοδεύει για αυτόν. 500 χιλιάρικα. 600. Για το Ροντρίγκο. Ευκαιρία Λαβράκι βρήκε στα 26 χρόνια πήρε το καλύτερο μπακ στην Πορτογαλία. Δεν ξόδεψε λεφτά. Ειδικά είναι αυτό. Ο Ροντρίγκο. 26 χρονών. Τώρα είναι να δώσει τα γκάζια. Μα το πόσο είναι. 33. Αυτό τώρα δεν θα δούμε αν μπορεί να τον αντικαταστήσω σιγά σιγά. Μπράβο. Λοιπόν, και η άλλη είδηση που είναι πολύ φρεσκαδούρικα είναι ότι ο Μπέργκ δεν έρχεται με τίποτα πλέον στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τελείωσε. Δεν πάει. Μπέργκ ήταν και πάει. Ο Μπέργκ στα 33 δεν έρχεται στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, σε μια τόπο ομάδα, ας πούμε, για να πάρει. Της Ελλάδος. Εμείς δεν εξετάζουμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Εμείς λέμε ότι ο Μπέργκ στα 33 του. Δεν θέλει έχει να λόγο όμως. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος. Το είπε, λέει, δεν θέλω λέει, να κυκλοφορώ στην Αθήνα και μισή να με βρίζουν και άλλοι να με αποδοκιμάζουν. Είχε λόγο, σου λέει, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω εντάσεις, ρε παιδί μου. Τώρα στα 33 με έχω ζήσει, έχω πάρει λεφτά να πάω κάτω στον Πειραιά και να με βρίζουν Παναθηναϊκοί μετά. Δεν γουστάρω να το ζήσω αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι. Αν ο ΠΑΟΚ τον ήθελε και τον έκανε προσέγγιση, θα τον έπαιρνε. Άλλο αυτό. Θα τον έπαιρνε. Στον ΠΑΟΚ δεν θα γκρινιάζει. Δεν θα ήταν εδώ. Πόσο να γκρινιάξει Παναθηναϊκοί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς είναι. Εγώ τον Μπέργκ τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Τον ήθελες. Αλλά όχι με τέσσερα σεντερφόρ. Ναι. Να πάει ο Μπέργκ, να μείνει ο Ακπομ. Ο Ακπομ και ο Σβιντέρσκι. Καλά, ο Κουλούρης δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εάν ο ΠΑΟΚ, λέγω τώρα, κάνω ένα σενάριο για να προχωρήσουμε. Καταφέρει και μπει στους ομίλους και είναι ελεύθερος ο Μπέργκ εκεί τέλη Αυγούστου. Τον παίρνεις. Τον παίρνεις. Ναι. Ναι, μαζί σου. Τον παίρνεις, αλλά κοίταξε που θα κάνει προετοιμασία ο Μπέργκ. Αν είναι με την κόμενα ναι. Και στα πασχαλίματα. Σαν τον Βερμπλουμ. Ναι. Γιατί στα 33 άλλο είναι τώρα εγώ. Να πάθω μια θλάση 50 χρονών και άλλο να πάθω 20. Τον Μπέργκ δεν τον παίρνει όμως για πολλά. Τον παίρνει να τον βάλει σε εμά που καίνε, να μπει μέσα, βάλει το ρε παστελωτή μου. Μην έρθει δηλαδή παλέμαχος. Αυτοί οι παίκτες, θα σου δώσω εγώ μια πληροφορία από δική μου. Ναι, δώσε και να ανακοινώσω λίγο το όνομα του νικητή. Στα 32 ναι. Είναι ένας αθλητής, αν δεν κάνει προετοιμασία, εγώ δεν τον έπαιρνα. Στα 25, άμα δεν κάνει προετοιμασία, θα τον πω το γυμναστή, ρε παιδί μου, τι κάνουμε με αυτό. Τον Ιντέγιο τον έπαιρνες. Για Άρη, ναι. Για Άρη, ναι. Αλλά. Ναι, γιατί ναι, αλλά, έχουμε ένα δίλημα και για τον Ιντέγιο. Μπορεί να πιάσει και να είναι ο κορυφαίος φορ. Ποιος είναι ο γυμναστής με τον προπονητή, σύσκεψης. Ναι. Τι θα γίνει με αυτόν, με τι ρυθμό θα τον βάλουμε. Άμα είναι να τον βάλουμε για να το χάσουμε δύο μήνες, τρεις, ναι. Τι να κάνουμε. Να δούμε το σχέδιο επανένταξής του. Ωραία. Αυτή είναι η μελέτη να πούμε. Νικητής, για να πάμε λίγο και στον Ηρακλή, γιατί ναι. Στον Άρη. Νικητής. Σαββίδης. Γιάννης. Γιάννης Σαββίδης είναι ο φίλος ο οποίος έχει 30 λεπτάκια από τώρα μέχρι παρά 10 για να επικοινωνήσει και σ' ακούω να μου φτιάξει το προφίλ του Γιάννη Σαββίδη. Τετραρούθουνος, σαν τα ρουθούνια. Έβλεπα χθες μια ταινία, ένας μαύρος είχε κάτι ρουθούνια. Πάρκαραν αυτοκίνητα μέσα. Τετραρούθουνος. Γαψομίτης. Γουρλωμάτης. Πάει, Σαββίδη. Αφταράς με τρίχες στα αυτιά. Ναι. Εσύ αγόρα μου, τι περιγράφεις τώρα εδώ. Ναι. Τσάκαλος. Τσάκαλος όμως ο Γιάννης ο Σαββίδης. Πανέξυπνος. Τι άπιαστος. Άπιαστος. Διάβολος. Τον έλουσε πρώτα τώρα τον αποθέτει. Με άμπαρθ αμάξι οδηγάει. Άμπαρθ. Νευρικός. Αετονίχης. Ναι. Πανέξυπνος. Τι ομάδα είναι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι. Αλλά κακάσχημος. Λοιπόν, τον έβγαλες, δεν βλέπετε. Κουασιμόδο της Θεσσαλονίκης. Κοντός. Με ψηλή γυναίκα. Αλλά δεν τον έκανες και πολύ πλούσιο ματσό. Τον έκανες νορμάλ. Διάβολος μεταμορφωμένος. Λοιπόν. Ανερχόμενος. Δηλαδή δεν έχει φτάσει στο τόπο, ας πούμε. Άρα η ηλικία του είναι μικρή, δεν είναι 35-38. Τετραρούθουνος. Πώς το εννοείς αυτό, δηλαδή πώς άλογα. Μηταράς, αλλά τώρα. Γαψομίτης. Ναι. Τετραρούθουνος με παραλληλόγραμμο ρούθουνο. Ωραία, Γιάννη μου, αγόρι μου, τι σε έχει πει εδώ πέρα, δώσε έχει πονηρόφατσα. Πονηρόφατσα. Γλίγορος. Και Καρυπίδης και έτσι, ναι. Γλίγορος. Ναι. Λοιπόν. Έτσι τον φαντάζομαι. Παοξής, είπες, μένει κέντρο. Ποιο κέντρο. Ανοπόλη. Από Αμπελόκηπους και πίσω. Αμπελόκηπους, εκεί. Σαυρούπολη, Πολύχνη. Εκεί. Που πετάς το στυλέτο στα 12 μέτρα και βρίσκεις Καρύδι. Στο κέντρο του Καρυδιού. Γιάννη Σαββίδη, αγόρι μου, δεν ξέρω. Πάρε το θάρρος, επικοινώνησε να σε ενημερώσει. Κάτσε να δούμε. Ναι, να δούμε. Μπορεί να είναι γιατρός επιστήμων και να γίνουμε ρεζίλιδες. Μπορεί, όλα παίζουν. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο είναι πόντιος. Έτσι. Αυτό δεν χαλάει, γι' αυτό πήγε στην Γαμψή Μύτη. Τεταρούδουνος. Όχι βλαξ πόντιος μονοκόμματος. Ευέλικτος πόντιος, μάλιστα. Επικοινωνιακός. Εντάξει, ήξερες αγόρι μου. Λοιπόν, αυτά με τον τυχερό μας. 30 λεπτάκια να επικοινωνήσεις από τώρα. Εντάξει. Για να μπει στη μεγάλη κλήρωση, έτσι ώστε να κερδίσει για έναν ολόκληρο χρόνο το σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα μαζί με το Μετρόπολης. Βεβαίως, αυτήν την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνουν να δώσουμε δωράκια και στον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Ηρακλή.
και λίγο θα αφήσουμε για πρωτοσέλιδα, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στον Ηρακλή. Νέα συνάντηση χθες. Το απόγευμα πήρε εδώ ο Βασίλης ο Μάστορας. Τι σημαίνει αυτό? Πήρε άδεια ο Τόμ Πάπας από τη γυναίκα του και το γιο του. Ναι. Να μπορεί να δώσει και ένα φράγκο. Έστω μεταφράσει. Του είπε τώρα αυτό. Ρε παιδιά, γιατί να δώσει ρε μπαμπά του, λέει ο γιος και τα λοιπά. Η γυναίκα Κέρβερος. Καλά κάναν. Καλά κάναν. Ναι. Τοξικό περιβάλλον Θωμά, του είπε η γυναίκα του. Ναι, σε ναι. Παρακαλώ, πρόσεξε καλά, γιατί τα παιδιά πάνω απ' όλα και τα λοιπά. Έτσι μιλάνε οι γυναίκες σωστά. Τη είπε ο Τόμ. Ρε κοπέλα μου, θα την είπε, γλυκιά μου, γιατί γλυκιά είναι και γλυκός, ναι. Ναι, 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 βέβαια, μέσα γλυκύτητα. Εγώ θα δώσω, ναι, γλυκός. Δεν το βλέπω πολύ γλυκό, αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι. Τον έκανες γλυκό αυτό, δηλαδή τον Μπέο πιο γλυκό το βλέπω. 1,5 εκατομμύριο την είπε θα δώσουμε. Μόλις πάρω τα τηλεοπτικά θα στο βάλω σε ένα φάκελο, θα στο στείλω πίσω. Την τούμπαρε έτσι λες. Ναι. 1,6 τηλεοπτικά, πάπτο στην Ελλάδα. Εγώ αν ήμουνα, ναι, θα την έλεγα. Και εγώ θα πω σαν φίλο του Ηρακλή, άμα είναι να το δώσει πίσω φακελάκι με το 1,6, με τι ομάδα θα παίξουμε εσύ. Τώρα, σου πω εγώ με τώρα. Τι ομάδα θα παίξουμε, θα ξαναπέσω θα να πέσω. Θα έλεγα ρε παιδί μου, δώσε το 1,5 να το δώσω στο χοντρό. Ναι. Τον Μπέο, ναι. Θα το πάρει. Το πάρει. Θα το πάρει, θα με δώσει το αφημί. Θα πάρω τα τηλεοπτικά. Μόλις πάρω τα τηλεοπτικά, στο δίνω πίσω. Πρόσεξε να δει. Και πώς θα κινήσει την ομάδα, ρε Θωμά, θα πει η γυναίκα. Με τι λεφτά θα γυρίσει. Ναι. Θα στήσω δύο μάτς με το Θωμά, με τον Πέτρο, θα την πω. Εγώ έτσι θα την έλεγα. Τι πράγμα είσαι. Προάλλως είναι αιτωνίχη, θα την πω. Πανιόνιος Καλαμαριά 3-4. Άσε, θα κάνω δύο μάτς, τρία, ναι, θα την πω. Έτσι θα την έλεγα. Τελευταία ζαριά πάντω. Τελευταία ζαριά ήταν, να ξέρει. Όχι ότι θα το κάνει. Ναι, λέμε εμείς τώρα. Εγώ θα την παραμύθιαζα, την έλεγα. Ένα δύο μάτς θα φτιάξω τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Και ανακατεύεσαι στις δουλειές μου τώρα, βρε κοπέλα μου κτλ. Έτσι θα το κάνει ο Τόμ, γιατί είναι έξυπνος. Όχι ότι θα κάνει τέτοια πονηράδα με τον Μπέο. Όχι, ο Μπέος είναι αθώος. Αλλά τι θα έλεγα εγώ για να με δώσει το 1,5. Πηγή αθωότητα. Είναι καλό. Λοιπόν. Τελευταία ζαριά είναι. Κάτι ΑΕ, Καραϊσκάς και αυτά δεν ισχύουν. Δεν πήγε ποτέ ο Ηρακλής εκεί. Παπαδόπουλος ενδιαφέρει να παίξει Super League 1. Εάν δεν παίξει, πιθανότητα να αποχωρήσει. Εντάξει. Πήγε να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Δεν ξέρουμε τι έγινε, τι θα γίνει. Άσε που εγώ έμαθα ότι. Τι έμαθε πάλι. Πού το έμαθε αυτό. Τη σύζυγο του. Από Βόλο το έμαθα. Από Βόλο το έμαθε. Τη σύζυγο του. Τσιπουράδικο μέσα. Τη σύζυγο του τον Πάπα. Τη μίλησε ο Μπέος. Αυτό την παραμύθιασε ότι. Κοίταξε να δει κυρία μου. Ο Μπέος όμω γίνεται εδώ σαν ρε κι άλλα μα. Λέει εγώ δεν πουλάω. Κέρατα είναι τώρα. Μεγάλη, μεγάλη μορφή. Δεν το μορφή συλλεκτική, δεν το συζητάμε. Στη Μίκρα πάντως υπάρχει εικόνα διάλυσης, άδεια γραφεία, παρασκευαστικά βοηθητικά γήπεδα. Πήγα στη Μίκρα στη σχολή προπονητών. Ναι. Ούτε αρκοντήσιον είχαν οι άνθρωποι. Καλά, τα βασικά λοιπόν το αρκοντήσιον τώρα. Λοιπόν, να δούμε τη Μελγενέζα, εσύ ποιο είναι το Φίλιξ, ότι υπάρχει πιθανότητα να το πάρει τελικά το αφημί. Ναι, γιατί παραμύθια σε. Τη γυναίκα. Τη γυναίκα το κλειδί δηλαδή ήταν η γυναίκα. Βέβαια. Πάντα μια γυναίκα είναι ένα κλειδί. Έτσι, σε αυτές τις υποθέσεις. Αλλά μόλις πάρει τα τηλεοπτικά, να ξέρετε. Δεν μου λες. Πίσω τα λεφτά, ναι. Καλό είναι σε καλά. Φαντάζεσαι ναι. Να βγει ο νικητής και λέει ένα φίλο εδώ πέρα και να βγει ο Γιάννης Σουσαβίδης, ο Ιβάν. Γιατί Γιάννη, φαντάζεσαι λέει ένα Σοκρατή. Θα έχει ανάγκη 300 ευρώ. Εγώ πλάκα κάνω χουλιαμά, τι ανάγκη. Απλά το. Ποιο Γιάννη, δεν γίνει κανένα Γιάννη. Γιάννη, ελληνιστή είναι Γιάννη ο Ιβάν. Γιάννη Σαββίδη. Έτσι, γι' αυτό κάνουμε Γιάννη. Ο Ιβάν είναι Γιάννη. Ναι. Ο Ιγνατίεβιτ είναι Γιάννη. Ναι, ναι, Γιάννη. Γιάννη Αγιανιού δηλαδή. Το Αγιανιού κανονικά. Δηλαδή, τι έχει να πει για τον Άι Γιάννη, τίποτα. Δεν ξέρω πώ του σκότωσε. Δεν ξέρω πώ του καθάρισε. Το στέλνουν μηνύματα πολύ ακροατέ. Και φανταστείτε λέει ξαφνικά να πάρει τηλέφωνο και να βγει ο Ιβάν. Έτσι, να μα αχώσει εδώ πέρα. Εγώ αν του ταχώσω. Ναι, σε είδα πόσο τάχωσε όταν βρεθήκαμε. Έλα. Του στη χειραψία διαλύθηκε το σύμπαν την επόμενη μέρα. Τι να κάνουμε, δύο γορίλες και τι να τον πω. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Κύριος αξιοπρεπέστατος. Άμα τον έβλεπα τώρα θα τον έλεγα. Αξιοπρεπέστατος. Πάρετε το Δερμιτζάκι, πάρε κανένα μπέχτη εκεί του Πάου. Το Δερμιτζάκι τι να τον πάρει, ως τι. Στο Open εκεί πέρα. Α, στο Open, ναι, ναι. Έχει τον άλλο τίτλο. Νόμιζα για προπονητή, γιατί. Το Μουγκοντέμι έχει εκεί. Ναι, νόμιζα για προπονητή. Βρε το Μουγκοντέμι για να μιλήσει, πρέπει να το διαβάζω. 30 παπάδες του κόκκινου να πούμε. Πλάκα κάνει τώρα το Μουγκοντέμι έχει εκεί. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στα νέα. Αλλά ο Δέρμι. Ο Δέρμι. Τον είδα. Τι τον είδε. Με ακυρώνει σαν προπονητή, ρε κουφάλα με λέει. Δηλαδή τι. Μα πάω λίγο στο Open. Παρουσιαστή θα γίνω. Προπονητή. Προπονητή είμαι εγώ. Θέλει ακόμα να το ασκήσει. Καλό box που παίζει ο Δέρμι. Ναι, και με κάλεσε να παίξουμε με μάσκες και τα λοιπά, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Ναι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τώρα τα νέα του Πατριάρχη. Τι Πατριάρχη. Τώρα θα ακούσει και νέα, τα νέα του Πατριάρχη. Τα νέα του Πατριάρχη. Μπορεί να μην κάνει μεταγραφές ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, αλλά ο βολεϊκός, ο Πατριάρχης του ελληνικού βόλεϊ. Βγάλε την αυτή να τα πει. Αυτός που μπορεί να ξαπλώνει τώρα το κορίτσι. Βγάλε τη Δήμα. Δύο μεταγραφές έκανε. Ναι. Δύο μεταγραφές. Έτσι, πήρε Στεφάνο από Ολυμπιακό. Έτσι, πάρα πολύ καλή κίνηση. Ο κορυφαίος λίμπερο στην Ελλάδα. Ο ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης και ο Τσαλόπουλος. Κάνουν δουλίτσα καλή τα παιδιά. Ποιος είναι ο Τσαλόπουλος? Ο πρόεδρος. Τσαλόπουλος, Παϊσιάδης, Αχιλλέας ο Τζίκας,
Ποιοι πληρώνουν, εράσε το όνομα. Ο Κατσαρής. Ο Τσαλόπουλος. Τι κάτσε, ο Κατσαρής τι να πληρώσει. Τα πέρα από τον. Ναι, εντάξει, κάποια χρήματα ερασιτέχνη πάνε και στο Βόλι. Πρέπει να ξοδέψει. Ο Πατριάρχης του Ελληνικού Βόλι που έχει 6 τρόπε τα τελευταία 5 χρόνια. Πρέπει να τα λέμε αυτά, Κωνσταντίνε. Να παρουσιάσει και έξοδα γιατί είναι ερασιτέχνης. 650 παίρνει από τον Ιβάν. Ναι. Τις μαμάδες. Δεν πάνε όλα στο Βόλι. Άμα πήγαινε, έχουμε και άλλα τμήματα που πρωταγωνιστούν. Οι μαμάδες πληρώνουν εκεί τα αυτά. Πάει παραπάνω, ναι. Στεφάνου Λίμπερο, μεταγραφή από Ολυμπιακό και χθες το βράδυ ανακοίνωσε και Μάρσαλ Καναδό ακραίο. Εξαιρετική επιλογή σε top level επίπεδο αθλητής. Είναι δύο κινήσεις που πάνε να φέρνουν τούμπα το πρωτάθλημα το οποίο το έχει χάσει τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει. Είναι καλό να έχεις φτάνει, τα αθλήματα σε top level. Ναι, τα φτάνει. Τι φτάνει, δεν βλέπεις βόλεϊ. Αφού έπαιζες βόλεϊ μου λίγες μικρός. Ποτέ, με ένα 75 τι βόλεϊ να πω. Γιατί ρε φίλε, παίζαμε τένις, παίζαμε. Άμα δεν παίζαμε βόλεϊ, παίζαμε τένις. Τρελός, ναι. Λοιπόν, αυτά για τον Πατριάρχη μας, για τις μεταγραφές που κινούνται σοβαρά για τα παιδιά. Πάμε λίγο γρήγορα, έχουμε 2-3 λεπτά για τα πρωτοσέλιδα. Πάνε γρήγορα. Πάμε γρήγορα να τα δούμε. Λοιπόν, Sport Time το διαβάσαμε, λένε, τον καθαρίζουν τον Άγγελο. Τέλος λένε. Πάει τη ΣΑΕΚ το λόμπι, ρε. Ναι, τον καθαρίζουν, λέει, θα βάλουμε τον Δέλα. Κατσουράνιδες, Δέλες, Μέλες, Μπορμπόκηδες, εκείνη είναι εθνική τώρα. Πάει ο τέλος. Κράξιμο και η Sport Day, τι δεν καταλαβαίνεις, Άγγελε. Και έχει και ένα χτύπημα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που είναι έτοιμος για το 38ο πρωτάθλημα. Βρωμάει ΠΑΟΚ και εθνική. Πάμε παρακάτω. Πάλι ο ΠΑΟΚ εκεί. Βρωμάει ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ μέσα εκεί. Τι είναι αυτός ο ΠΑΟΚ. Βρωμάει ΠΑΟΚ. Χίλια κομμάτια εδώ και μήνες. Ναι. Coach μήνε τηλεφώνημα κάποιων παιχτών στον Άγγελο. Αποκάλυψη, έχει εδώ η live. Αυτό το πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς το δημιουργεί ο Άγγελος με ένα μαγικό τρόπο. Έχει παιδιά και από παιδιά πάντοτε. Πάντοτε. Έχει τα δικά του τα παιδιά που. Θα το δείχνει όμως με τη συμπεριφορά του ότι είναι δικά του παιδιά. Και έχει κάποιους άλλους που τους έχει λίγο παραέξω. Γι' αυτό είναι αντιεπικοινωνιακό. Μα ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει balance. Αυτό. Λουτσέσκου, πάνε σε κανένα μάθημα. Balance, ισορροπία. Εγώ πολιτή στην εταιρεία μου τον Παναστασιά δεν τον έπαιρνε. 100%. Λογιστή δεν τον έπαιρνε γιατί είναι τίμιος. Τίμιος, 100% ναι. Και εδώ. Ναι, 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 ναι. Αλλά ναι, πολιτή, ναι. Επικοινωνιακό λόγο, τίποτα. Λοιπόν, το φως και αυτό γράφει πλέον ονόματα, είδε και από είδε. Λέει, χτυπάμε παντού τώρα κι εμείς. Σεντετιέν χτυπάμε το Μουνιέ. Το Βινίσιους τον έχουν ψηλά στη λίστα. Τι μεταγραφές κάναν, άστι. Το Βαλμπουενά μόνο αυτό. Άσερ τους απατεώνες. Βαλμπουενά και έχουμε 150 νόμου. Ποδοσφαιρικά απατεώνες. Ναι, ναι, ναι. Οργασμός, να, ο κόκκινος. Ο πρωταθλητής ο Γρηγόρης. Έλα ρε Βερβέλε, άσε ναι. Μας τώρα. Πάει για μπάμλε τώρα στα εξτρέμ. Πάει. Πάει. Πάει, αυτό λέμε. Βαλμπουενά ψήντο Σκρτέλ. Ο Σεμέδο λέει θέλει να έρθει στο Ολυμπιακό. Ο Καρίγιο έρχεται. Ο Βερμάλεν έρχεται. Ήρθε κανένα. Όχι. Θα περιμένουμε. Ναι, παρακάτω. Παρακάτω. Είπαμε πρωταθλητής τώρα. Πουλάνε ελπίδα τώρα. Πουλάνε ελπίδα. Παναθηναϊκό 20 το η πράσινη. Μη. Πάμε εδώ να κλείσουμε με αυτό. Ξύδης. Έχει τρέλα με Καρντόσο Μάρτινς. Νάτο. 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 Ένα 26χρονο ακραίο λέει. Που είναι το νούμερο ένα όπλο της Ένωσης, είναι σε διαπραγματεύσεις με την Μπράγκα. Αυτός είναι ο νούμερο ένα στόχος της ΑΕΚ. Ποιος είναι και γενικός αρχηγός στην ΑΕΚ, δηλαδή που κάνει τις μεταγραφές. Καλό ερώτημα. Ποιος είναι. Ποιος, ο Λιμπερόπουλος δεν κάνει εκεί. Ο Λιμπερόπουλος πρέπει να είναι. Ο Λιμπερόπουλος. Που ασχολείται με αυτά. Ναι, βέβαια. Κρίνεται κι αυτός. Βέβαια κρίνεται. Θα κρυθεί. Και λέει κλειδώνει τον Γεράντες και τον Κροβίνοβιτς. Με λίγα λεφτά η ΑΕΚ πάει. Να ξέρει, η ΑΕΚ κυριολεκτικά κάνει μεταγραφές που περιμένει μήπως τη γουρλαχία. Αυτές οι μεταγραφές ΑΕΚ. Ναι. Ό,τι έπαιρνε ο ΠΑΟΚ δεκαετία με Μπαταντού, τη γούμενη του Βουλινό. Αν θα σου βγει κάποια μεταγραφή, δεν πάει έτσι προτάσει. Γινόταν και πανηγύρι. Γινόταν, ναι. Τι να κάνω τώρα. Έχω σαν δηλαδή θέλει να χτυπήσει και το βέλο στο τέλο. Σα κλέβανε. Ναι, τον κλέβανε τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια η μέτρο που σήμερα με τον νέο δήμαρχό μα. Τηλέφωνο να μα βρει τι κλήσει. Κλήσει. Δήμαρχε τι κλήσει. Εμεί κατευθείαν στο ψητό. Αφού είμαστε φίλοι με τον Δήμαρχο. Βέβαια, φιλαράκι. Να μα βγει τι κλήσει και τα λοιπά. Και να είμαστε και τα λοιπά, έτσι. Mm. Λοιπόν. Πληρώνουμε πώ πληρώνουμε. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων εκτός από τις δουλειές του σπιτιού. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 μήνες, ολόκληρους μήνες, τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και εκτός της συνέπειας 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή 11300. Ψάχνουμε τον Ιωάννη Σαββίδη. Σαββίδη, Γιάννη, έχεις ακόμα 20 λεπτάκια. Να επικοινωνήσεις για να μπεις σε αυτό το πολύ ωραίο διαγωνισμό του Μετρόπολης και των Σούπερ Μάρκετ όλα. Σμαράγδα Μπασάκου και Φάτη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μετρόπολης! Η
ώρα είναι 9:30 και εγώ λέω αντίο. Αντίο στις αλλεργίες, στα μικρόβια και στα Λουξ από την Τετραλούξ. Εννοείται ότι έχω άποψη, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία μας. Μπορεί να μην ξέρω πώς να βάφω, αλλά ξέρω σίγουρα με τι. Για τους τοίχους, μόνο Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Γιατί θέλω υγιεινό περιβάλλον, εξοντώνει μικρόβια και μούκλες. Είναι πιστοποιημένο, άοσμο, εντελώς φυσικό, χωρίς χημικά, το μόνο με νανοσωματίδια αργύρου. Σεπτολούξ για υγιεινή ατμόσφαιρα, χωρίς αλλεργίες στο σπίτι και κάθε επαγγελματικό χώρο. Βιομηχανία χρωμάτων Τετραλούξ. Στα χρώματα πρωτοπορεί. Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Παράθυρο στα σπορ, γεμάτο ενέργεια από τις στάνταρ μπαταρίες. Καλή σας ημέρα. Ο Αντελίνο Βιερίνια αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP της σεζόν και κατέκτησε το βραβείο Πλάτων Θωρόπουλος. Το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ έδωσε ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Η αγάπη μου για τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Έχω προτεραιότητα όλα τα σωματεία και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, όπως και το μεγάλο project της Τούμπας, είπε χαρακτηριστικά. Ο Μάρελ Καντουρί και Σταντάρ Λέγης φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε όλα και μένει η απόφαση του ΠΑΟΚ. Ιδιαίτερα σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Μανώλη Σιώπη στον αγώνα της Εθνικής με την Αρμενία στο ΆΚΑ. Ο μέσος του Άρη πέστη βαρύ διάστρεμα στο αριστερό του πόδι και διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου. Ο διεθνής άσος θα μείνει εκτός δράσης από 25 μέρες ως ένα μήνα. Σε ανοιχτές διαπραγματεύσεις βρίσκεται η ΠΑΕ Άρης με τον Kennedy Boateng. Ο 22χρονος Γκανέζος center back αγωνίστηκε με την Αυστριακή Ρίντ ως δανεικός από τη ΛΑΣΚ. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μπάμπη Παυλίδη μετά από 4 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος μέσος οδεύει προς τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εκ νέου συνάντηση είχαν οι Τόμ Παπαδόπουλος και Στάθης Καραντώνης με τον Αχιλέα Μπέο πάνω σε ένα νέο πλάνο εξαγοράς του ΑΦΜΗ της ομάδας του Βόλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Ακούσατε το παράθυρο στα σπορ που σας προσέφεραν οι μπαταρίες Standard. Ορίστε κύριε. Ναι. Μπαταρία για ταξί ζήτησα. Και αυτή τι είναι? Έχετε μπαταρία ειδικά για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση ή δεν έχετε? Κυρνικό, έχουμε μπαταρία για ταξί με ένα χρόνο εγγύηση. Πες του, όλες ίδιες είναι. Και με ένα χρόνο εγγύηση για ταξί δεν θα βρει πουθενά. Επειδή όλες οι μπαταρίες δεν είναι ίδιες, αν θες μπαταρία ειδικά για το ταξί σου, βάλε Standard Taxi Premium Performance, η μόνη με ένα χρόνο εγγύηση. Διαβάστε σήμερα στη Metrosport, τη μοναδική καθημερινή αθλητική εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα. Η δέσμευση του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα για την Τούμπα και το project του νέου γηπέδου. Τι είπε ο Θανάσης Κατσαρίς για την προσπάθεια που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο Γκανέζος αμυντικός Kennedy Boateng που βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Η ατυχία του Σιώπη και η αβεβαιότητα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Συνάντηση Παπαδόπουλου Καραντώνη με Μπέο στον Βόλο. Τι επιδιώκουν οι άνθρωποι του Ηρακλή μετά το πρώτο άκαρπο ραντεβού των δύο πλευρών. Ρεπορτάζ για Εθνική Ελλάδας, Μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη, Super League, Football League, Αγροτικό Αστέρα, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και τη Βόρεια Ελλάδα. Και όπως κάθε μέρα, οι κορυφαίοι αρθρογραφούν στη Metrospor. Εφημερίδα Metrospor. Ηγέτης στα σπορ. Σηκώνεσαι, τρως πρωινό, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας στο γραφείο, πρέπει να στείλεις την παραγγελία μέχρι τις 2, φεύγεις από τη δουλειά, ανεβαίνεις στη μηχανή, πας να πάρεις τα ψώνια, σε σταματάνε για έλεγχο, κταίω περάσατε. Τον έλεγχο της μηχανής σου. Πέρασε άμεσα κταίω στην Auto Vision Θεσσαλονίκης και επέλεξε το δώρο που θέλεις. Τώρα με 2 σημεία εξυπηρέτησης σε θέρμη και πολύχνη και 3 γραμμές δικύκλων για να γλιτώνεις ουρές και ταλαιπωρία. Κλείσε ραντεβού τώρα στο 2310-487-500. Κταίω Auto Vision Θεσσαλονίκης. Τα θέλεις όλα. Στη Velmar θα τα έχεις. Κάνε τώρα δικό σου το Mini Cooper Countryman με το πακέτο εξοπλισμού Executive. Με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα πλοήγησης Mini, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Apple CarPlay και άλλα πολλά. Απόκτησέ το με 28.178 ευρώ και προνομιακό επιτόκιο 4,9%. Όλοι Mini. Velmar. Μοναδικό εξοπλισμένο εμπορισμένο στη Θεσσαλονίκη. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, σε δύο μέρες θα είσαι έτοιμος για πιτσόμπαρο. Κάνε Θεέ μου τα Στεφάνς να έχουνε μαγιό για μένα. Βρε καλά στον κοκαλιάρι. Αδερφέ, σώσε με. Πρέπει να πάω μπιτσόμπαρο. Βρες μου μαγιό. Αφού ξέρεις ότι στα Στεφάνς Extra Extra Large έχουμε τα πάντα. Από μαγιό μέχρι στολή δίτη. Ουφ, ευτυχώς βρήκα. Γιατί αλλιώς θα γινόμουν ξεφτύλα. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Τηλέφωνο 6097-77. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς.
Ο ληστής Περιφύτης, γιος Πιφέστου, καταγόταν από ένα μέρος κοντά στην Επίδαυρο και ήταν γνωστός γιατί σκότωνε τα θύματά του με ένα σιδερένιο ρόπαλο. Η τιμωρία του ήρθε από τον Θησέα, ο οποίος τον εκδικήθηκε με το ίδιο του το όπλο. Οι άθλοι του Θησέα θα μπουν αναπάντεχα στην καθημερινότητά σου. Είσαι έτοιμος, έτερος εγώ, χαμένες ψυχές. Η Κοσμοτέ TV παρουσιάζει τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφουλιά. Δες όλα τα επεισόδια back to back στις 16 Ιουνίου στο Κοσμοτέ TV Plus. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής Διονυσίου συναντιούνται στο Βεργίνα Θέατρο γιατί ο λαός τραγούδι θέλει. Ερμηνεύουν τις κορυφαίες επιτυχίες του πατέρα τους, του μεγάλου και αξεπέραστου Στράτου Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει. Από 17 Μαΐου και μόνο για 8 εμφανίσεις. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Μια μουσική συνάντηση άκρος οικογενειακή με τον Άγγελο, τον Στέλιο και τον Διαμαντή Διονυσίου στο Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Ρίτζερς Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο Βεργίνα Θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτως όριου ηλικίας. Κύριε Μανώλη, καλά που σ' άκουσα. Το σπίτι έγινε κουκλί. Ο Μινάς τρελάθηκε με τα χρώματα που μας έδωσες, τόσο που θα βάψει επιτέλους και το εξοχικό. Στα έλεγα εγώ. Χρωμοδομή. Και εγώ τόσο καιρό τι έπαιρνα. Έλαντε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988. Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr. Θέλω στην ασφάλεια αυτοκινήτου μου να έχω πάντα το καλύτερο. Να μην με πιάνουν ποτέ κότσο. Να είναι όλα απλά και εύκολα. Να έχω πάντα κάποιον δίπλα μου. Τώρα μπορείς. Στο insurancemarket.gr έχεις πάντα την καλύτερη ασφάλεια της αγοράς για εσένα και πάντα κάποιον δίπλα σου. Σύγκρινε τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και μείωσε το κόστος της ασφάλειάς σου έως 40%. insurancemarket.gr. Όχι τυχαία ο νούμερο 1 τρόπος ασφάλισης. Θέλεις θερινό σινεμά στη μισή τιμή κάθε μέρα? Μπες goldmall.gr. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια ρίγια κατάσταση? Δίπλα του νιώθεις σαν μυρμήγκι με μαγιό. 20 μέτρα ύψος, 100 μέτρα πλάς συναρπαστικής διαδρομής. Φτιαγμένο για δύο ή για τέσσερις. Χωνί το λένε. Το λένε χωνί. Στα αγγλικά το λένε the funnel. Βρε μαράκι, πόσα δυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω ήδη υγιεινής. Σε μας τα ήδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και ήδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και ήδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, ήδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. For all green και έφυγες. Η Green Cola σε στέλνει στο μαγευτικό πύλιο μέσα από ένα κατάστημα For all. Μπαίνεις For all, διαλέγεις γεύση green. Κόλλα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, πισινάδα. Και κάθε φορά έρχεσαι όλο και πιο κοντά στο ξενοδοχείο του 12 Months Luxury Resort 5 αστέρων στο πύλιο. Όσες γεύσεις green, τόσες και οι συμμετοχές. Όροι διαγωνισμού forallstores.gr. Κοσμάογλου, έτσι λέμε το χρώμα στη Θεσσαλονίκη. Ένας κόσμος, τρεις υπερσύγχρονοι χώροι γεμάτοι χρώμα, πρωτοποριακά υλικά δόμησης και διακόσμησης. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και υλικά για να βλέπετε το αποτέλεσμα της επιλογής σας. Και απίστευτη αντοχή, προστασία και καθαριότητα με το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex με τεχνολογία Teflon. Προστασία από λεκέδες, καπνό, σκόνη και πανεύκολο καθάρισμα. Τώρα το μοναδικό Vitex με Teflon των 10 λίτρων, 5 ευρώ φθηνότερα. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Καταστήματα Κοσμάογλου, το χρώμα της εμπιστοσύνης. Κέντρο Φοίνικας, Εύοσμος, 2310-480-606. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Thank you.
Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχουμε τι άλλο, μεταγραφές. Έχουμε όμως και στο Alfredo's Garden, φίλε, μεταγραφές. Άνοιξε το καλοκαινό εστιατόριο του Ritz Casino. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μιλάμε για ένα τρομερό εστιατόριο, καταπληκτική τοποθεσία. Όσοι έχουν πάει, καταλαβαίνουν τι λέω αυτή τη στιγμή. Τα μενού επιμελείται ένας από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Αλτάνης. Είτε σε λοιπόν του fast food, είτε vegan, είτε γκουρμεδιάρης, δεν ξέρω τι άλλο είσαι. Πρέπει μία φορά τουλάχιστον στη ζωή σου να ζεις την εμπειρία του Alfredo's Garden. Απίστευτες γεύσεις, μοναδική εμπειρία να τρως αυτόν τον κήπο. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής, ανοίγουμε και το κέντρο. Ψάχνουμε τον Γιάννη Σαββίδη, έτσι, τον έλουσε από πάνω μέχρι κάτω, τον έκανες καραπόντιο, έτσι, Κωνσταντίνε μου. Τι θες να είναι, εντάξει, ναι, είναι, μεγαλική είναι. Μύτη να ο, είναι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, Γιάννη Σαββίδη, θερμιγματικό πηγούνι. Πηγούνι, ναι. Πηγούνι, ναι, έχεις 10 λεπτάκια ακόμα να επικοινωνείς μαζί μας για να κλειδώσεις την συμμετοχή σου. Με ωραία δάχτυλα στα χέρια δεν ήταν. Δεν το βλέπεις. Πλάκα κάνεις. Δεν το βλέπεις να είναι ομορφάντα. Ναι, εντάξει, καλημέρα σε Λιτόχωρο. Εκεί στη γενέτρια που μας στέλνουν τα παιδιά ο Σταύρος. Καλημέρα και στον Γιώργο που του άρεσε η φωτογραφία από την κουρασίδα που σκοντάφτηκε. Ψάχνει να δέσει το κορδόνι από το. Ό,τι σεξουαλικό υπονόμευση, φωτογραφίες του Κουλιανού. Γιατί ρε φίλε που το είδε, το κλείστησε η κουπέλα, πήγε να βάλει το τακούνι. Βλέπω τη χαραμάδα εκεί. Χαραμάδα βλέπεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ακροατές, αν έχουν διάθεση τώρα μέσα στο κατακαλό και μέσα στη ζέστη. Έτσι, πρωί-πρωί να πούνε καλημέρες, να δούμε τις μεταγραφές. Είπαμε για τον Ματέο Γκαρσία. Τι μεταγραφές, τι καλημέρες, τι έχουν να πούν. Όλο γράφουν, κανένα δεν έρχεται. Τι... Κανένα δεν είναι, μόνο Άρης παίρνει παίκτη. Μόνο Άρης παίρνει παίκτη. Μόνο Άρης είναι πραγματικότητα αυτό. Έτσι, λοιπόν, έλα, καλημέρα. Έπεσε ο πρώτος. Ωραία, ξεκινήσαμε. Καλημέρα, δεύτερος. Καλημέρα, Σαββίδης Γιάννης. Έλα, ρε. Γιάννης είσαι, χωρίς πλάκα τώρα. Σαββίδης Γιάννης, αλλά όχι ο αυθεντικός. Όχι αυθεντικός. Δυστυχώς δεν είμαι εγώ. Δυστυχώς δεν είμαι εγώ. Ναι, είσαι ο Σαββίδης ο Γιάννης όμως που ψάχνουμε εμείς. Όχι, άλλος είμαι. Αυτό είναι το θέμα. Φοβερά πράγματα. Δεν είχες δηλώσει συμμετοχή. Δεν είχα δηλώσει συμμετοχή. Άκου τι γίνεται τώρα. Καλά, μπορεί να υπάρχουν καμιά πενταριά, εκατοσταριά Σαββίδηδες, Γιάννηδες. Έτσι πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα... Και μου το είπε συνάδελφος κιόλα. Ναι, και σου λέει τώρα ο Σαββίδης Γιάννης, αλλά δεν είσαι εσύ αυτός που δήλωσε συμμετοχή. Ψάχνουμε τον ορίζοντα. Εσύ πώς είσαι. Τερατογέννης. Έλα, βρε. Πώς είσαι, Γιάννη μου, εσύ, εμφανισιακά. Από Κιλκής. Γελάει ο άλλος δίπλα. Ναι, μεγάλη μύτη, γαμψή. Λίγο τεμέτερον είναι. Είσαι τεμέτερον, έτσι. Σε πέτυχε. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται, Γιάννη Σαββίδη. Έχουμε τον original, τον Γιάννη Σαββίδη, στη γραμμή. Θες να τον πεις μια καλημέρα κι εσύ. Μήπως καλημέρα, είσαι... συνονόματε, συνεπίθετε. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά είναι δύο Γιάννηδες Σαββίδηδες. Φοβερά πράγματα. Είστε σόι τίποτα, όχι, Μπορεί. Από πού είσαι κι εσύ, original νικητής από τον Κιλκής. Όχι, ρε Κιλκή, καμία σχέση. Καμία ποιος σχέση. Τα έλεγε αυτά. Εντάξει. Θα το ναι, τώρα θα σε έρθω, θα σε λούσω και σένα. Περίμενε, μισό. Γιάννη Σαββίδη, μη original, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όχι, μια καλημέρα. Ωραίος ρε παλίκα. Μια ζωή. Ωραίος ρε παλίκα, ρε. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Και καλή συνέχεια. Να σε καλά, γορίνα. Ωραίος. Πήρε να πει την καλημέρα. Πάμε τώρα στο δικό σου. Κωνσταντίνε, θες να τον αναλάβεις τον Γιάννη τον Σαββίδη, τον νικητή μας. Από πού είσαι, αδερφέ. Έλα, Κωστή μου, τι γίνεται. Ψυχούλα είναι. Μέθαψες, Από πού είσαι. Από πού είμαι. Σταυρούπολη. Σταυρούπολη. Το πιασε αυτό. Το έχεις. Το πιασες. Ναι, το πιασες. Έχεις γρήγορα μάξι. Έχεις γρήγορα μάξι. Γρήγορα μάξι έχεις. Ένα γκέτζ έχω. 15-16 χρονών. Εντάξει, ναι, δεν το λέω. Χαμψή μύτη με μεγάλα ρουθούνια έχεις. Κούκλος είμαι, άστο μη το να φάω το φλόκο. Έτσι λέει τουλάχιστον η γυναίκα μου, Εντάξει, εντάξει, ναι, γιατί σε έκανε εδώ πέρα, σε έκανε τον Κουασιμόδο της πόλης. Είπε, λέει, πόντιος, γαμψή μύτη, ρουθούνια μεγάλα. Η γυναίκα όχι, δεν είναι γαμψή μύτη, ρουθούνια μεγάλα. Ο μπαμπάς είναι πόντιος, αλλά η μαμά αλλάζει φλέμα. Να το λιεζόν, εδώ η αλλαγή. Άρα πήρες από τη μάνα το σόι και την γλίτωσε. Την γλίτωσε, Τζόνι, την γλίτωσε. Γελάει ο Τζόνι. Ενέργεια. Την γλίτωσε. Ωραία. Όχι, γιατί δεν το πήγαινε εκεί το σχέδιο, κατάλαβε, άρχισε να λέει. Μπαμπά πόντιο, μάνα από πού είναι. Η μάνα, άμα είναι απαλού και είναι και όμορφη, τέλειο, τη γλίτωσε. Όπως η Τζέννη, είναι θρακιώτησα η μάνα, τη γλίτωσε η Τζέννη. Η γυναίκα του Κουλιανού, η Τζέννη, η μάνα θρακιώτησα, ο άλλος πόντιος, κοντός, μηταράς. Φαντάζεσαι να πήρε από τον μπαμπά της, δεν γίνονται. Πήρε από τη μάνα η κοπέλα. Δεν γίνονται αυτά, δεν τον παγάσανε. Γιάννη, άκουγε, μάλλον στο ψιθύρισα, κάποιο το είπε έτσι. Κάποιος... Όχι, ρε. Α, ακούγε. Μετρόπολη. Από την ώρα που μαθαίνω τον μικρό από το σχολείο. Κολλημένο, έτσι, αφήνει. Τελευταία μέρα σήμερα, Τι σχολείο, ρε, πάντα παιδιά σχολείο. Τελευταία μέρα σήμερα, νομίζω. Ναι, τελευταία μέρα σήμερα. Τελευταία μέρα σήμερα, ναι. Αύριο τσακώνω και πάω θάλασσα. Δεν έχει δουλειά του τίποτα. Αυτά είναι, ρε Τζόνι. Σε ποια θάλασσα πα, ρε Τζόνι.
Φεύγω ρε μετά την ποτίδια, πριν δεν μπαίνω. Α, εντάξει, μετά ποτίδια είμαστε. Γλεντέν, βέβαια. Και τι ομάδα είσαι, Γιάννη, για να το κλειδώσουμε τώρα. Δεν ασχολούμαι με ανώνυμες εταιρείες. Όπα. Και μεστημένα πράγματα. Μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια να δω. Ψαγμένος ο Γιάννης. Ψαγμένος όσο δεν πάει, Γιάννη, δεν μην πεις τίποτα άλλο. Έκλεισε σε καλό παράδειγμα. Φανέλα φοράω με δικιά μου επωνυμία. Μ' αρέσει, ρε Τζόνι. Ωραίος. Δεν ασχολούμαι ανώνυμες εταιρείες, λέει. Μόνο ευρωπαϊκό. Ωραίος. Γιάννη, κλείδωσε συμμετοχή για τον μεγάλο τελικό ουσιαστικά, έτσι ώστε να διεκδικήσεις και να κερδίσεις τα 300 ευρώ κάθε μήνα από τα σούπερ μάρκετ όλα. Για ένα χρόνο. Μακάρι να ξεσκαλώσουμε. Ενέρευε. Παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Να σε καλά, ρε παλικάρι. Άντε, να είστε γεροί. Ωραίος. Τι ωραίο παλικάρι ήταν αυτός ο Γιάννης. Και ο άλλος ο προηγούμενος. Ότι όπου Γιάννη Σαββίδη και Μάλαμα. Έτσι. Άμα θες κάτω προέκταση. Όπου Γιάννη Σαββίδη και Μάλαμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Δήμο. Ο οποίος μας λέει Μπαλαδόβατς και χθες μας ξεφώνιζε, λέει. Γιατί κάποια στιγμή είπαμε ότι ο Φορτούνης παίζει και για την Πάρτη του στην Εθνική. Το είπαμε αυτό. Ποιος Δήμος? Ο Δήμος από τον Κορινό, το φιλαράκι μας ακούει κάθε μέρα. Ο καθένας παίζει για την Πάρτη του. Ναι, ναι. Είναι μόνο ο Φορτούνης. Δεν είναι κακό να παίζει και για την Πάρτη του. Απλά κάποιες φορές το παραξηλώνει. Βέβαια, εμείς το Φορτούνη τον αποθεώσαμε κιόλας. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Άμα πάρει μια ενέργεια δύο παίκτες τριπλάρι, ναι. Σου λέει το τελειώσω εγώ, πάρω και τη δόξα εγώ για ναι, δόξα. Εντάξει, okay. Έβαλε και την κολάρα του χθες, πρώτος μάγκας, ανέβασε κανένα εκατομμύριο το κασέ. Ασίς το άλλο τον γκολ. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Έγραψε το κοντέρ. Πάμε καλημέρα. Είπαμε η είδηση της τελευταίας στιγμής έχουν να κάνουν με τον Ματέο Γκαρσία. Όπου δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά κοντά, τον φαίνεται εκεί παρόλα αυτά. Είχαμε πριν από πολύ λίγο ναι. Διάψευση από τον Γιώργο του Σαββίδη. Τι είπε ο μπαμπά? Το ρώτησε ένας φίλος αν παίζει κάτι επίσημα με Ματέο Γκαρσία και έγραψε όχι. No. Άρα το ρεπορτάζ των Ισπανών της La Provincia δεν ισχύει. Ισχύ, έτσι. Μπαμπαμ, σας ενημερώνουμε. Καλημέρα, πάμε στους φίλους. Αλλά αυτά μεταλλάσσονται. Μπαμπαμ, μπαμπαμ. Στο δευτερόλεπτο. Αμέσως εμείς. Ναι, γρήγοροι είμαστε, Κωνσταντίνε. Είμαστε γρήγοροι. Αυτό θέλει. Το χείτη στα κήτος. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Γεια σου Κωστή Ραπτόπουλε. Το μάγο είναι αυτός, να ξέρεις. Σκαλάτρες. Έλα ρε μάγε της. Σε καταλάβαμε βρε, σε καταλάβαμε. Ρε, εγώ θα κάνω λίγο έτσι πλάκα. Για να δω. Μισό λεπτό. Ναι, το έχεις. Νίκο Κουλιανέ. Τεκέρο Μούτσο. Ναι. Πώς τον αντέχεις αυτόν τον Κωστή Ραπτόπουλο. Αφού είναι κουμπαράκι μου ρε εσύ, ξέρω, έχω εμβαθύνει πολύ μαζί του. Άσο, μην την ψάχνετε πως τον αντέχω. Κοίταξε, είναι δικός μου άνθρωπος. Ναι. Κωστά, ναι. Κάποια μέρα εμείς οι τρεις θα πιούμε ένα τσιπουράκι στην υγεία του μάγου της Καλάστρας. Δεν πίνω ρε φίλε, δεν προλαβαίνω. Δεν πίνω. Όχι, δεν πίνεις. Ούτε νερό, κόκκινο, λίγο. Κόκκινο κρασάκι πίνουμε μόνο. Και καμιά μπύρα. Τώρα καλοκαίρι καμιά μπυρίτσα για τον νεφρό, είναι καλή. Βέβαια, ο Φίστας λέει. Άμπρο, μπυρίτσα για τον νεφρό. Δεν είμαστε πότες, γενικότερα είμαστε λίγο ξενέρωτοι με τα ποτά. Δεν είμαστε πότες, μπύρα. Όχι, δεν είμαστε πότες, λέω βρε μαγό. Όχι κότες, πότες είπα. Δεν είμαστε πότες. Και εγώ και ο Κωστής, είμαστε πιο πολύ. Κύριε Ραπτόπουλε, σε παραδέχομαι, τους έκανες όλους να συμφωνούν μαζί σου. Σε θεωρούν τρελό, αλλά είσαι άγιος τρελός. Άγιος τρελός, να. Θα σε γράψουμε και σε σαν τον Κωνσταντίνο. Άγιος ο Κωνσταντίνος έβριζε, έκραζε όλο τον κόσμο. Σε κάνουμε τώρα αύριο μεθαύριο. Πάντως ρε Κωστάκη, όλοι μου λένε... Ναι, χτύπησες τον άλλο με το αμάξι όμως, παραλίγο τον έστρεσε. Να μην μου βγαίνει. Όλα καλά. Ο Κωστής Ραπτόπουλος είναι πραγματικά τρελός, αλλά επαγγελματίας τρελός. Ναι. Επαγγελματίας τρελός, άκου τι είπε ο μάγος. Φύγε μάγο, θα σε εξαφανίσω. Θα σε κάνω βάτραχο. Έχω να πω κάτι. Άντε ρίχτω, άντε ναι. Έφυγαν οι νεκροί και μείναμε μόνοι. Μας έμεναν τα όνειρα, μα και οι δολοφόνοι. Τι μάγος είσαι εσύ ρε αγόρι μου. Ρε τι πράγματα είναι αυτά. Πρωί πρωί πάμε. Η Ελλάδα είναι άδεια από ιδέες. Αλλά πρέπει να βγάλει όμως μια άδεια για τρελούς. Για κομπλεξικούς. Θέλω να μπω στην κυβέρνηση, εσύ. Να κλέβω, να λέω ψέματα, να βολεύω τους δικούς μου ανθρώπους. Κάτι βρωμάει. Τι μυρίζει ρε, κυβέρνηση μυρίζει, Κύπρε μυρίζει. Κάτι μυρίζει ρε, άντε γεια! Δεν κοιτάς ρε φίλε, εντάξει αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε, τι με κοιτάς. Σχολή Μαντζίκα Ντεσπέλ. Ναι, αυτοί είμαστε, πάμε καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώσομαι. Καλημέρα παιδιά. Καλώς ο φίλος. Κωστή. Μάλιστα. Να σε πω κάτι λίγο για την εθνική. Τα πεις. Τη χρονιά εκείνη που πήγαμε εμείς στη Βραζιλία, η Ρωσία είχε αποκλειστεί αν θυμάσαι. Ναι. Και παρακολουθούσα τα site τα ρώσικα και όλοι γράφανε
ας πούμε, για τον Αρσάβιν που ήταν το αστέρι τους. Και λέγανε, αυτός λέει παίζει στη Zenit και παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ. Τι να έχει δηλαδή αυτός, τι να θέλει να δείξει για να πάει πού παραπάνω. Πού, ναι, ωραίο. Δηλαδή, όχι μόνο γι' αυτό, τον Κοκόριν, τον Μπιλιαλεντίνοβ, όλους αυτούς τους λούζανε ότι έχουν φτάσει στο top, παίρνουν λεφτά πολλά στη Ρωσία και δεν χρειάζεται να πάνε πουθενά αλλού. Δεν λέγανε άδικο. Μάλλον το ίδιο γίνεται και με τους δικούς μας εδώ τώρα. Τώρα όσον αφορά για την Αρμενία, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο τους μουσικό όργανο που είναι top στον κόσμο? Ποιο? Το κλαρίνο. Ναι. Ήρθαν εδώ, το παίξαν το κλαρίνο του και φύγανε. Δεν μου λες ποιο άσχημο λαό έχεις δει? Η γυναίκα μου Αρμένισσα είναι και είναι κούκλα. Δεν τη βρήκε στην Αρμένισσα την κούκλα. Αλλά οι γυναίκες μπορεί να είναι όμορφες, μην το λες. Κουλιανέ. Ναι, αγόρι μου. Έχεις δει το Gladiator, έτσι? Πώς, τα έχουμε δει αυτά όλα. Τη μουσική που παίζει εκεί, αυτή η μουσική που παίζει, ναι, την παίζει ένας Αρμένιος που είναι, που το λένε Ζιβάν Γκασπαριάν. Γκασπαριάν. Βάλτε το λίγο να... Ναι, είναι ένα όργανο που είναι 3.000 ετών. Είναι αυτό που είναι μια σαν κιθάρα, αλλά δεν είναι που λες. Όχι, όχι, είναι πνευστό. Είναι πνευστό. Πνευστό. Πάντως οι Αρμένοι έχουν πολύ ωραία μουσική, έτσι. Εμένα μου αρέσει αυτό η μουσική του. Το μουσικό όργανο που το λένε Ντουντούκ και αυτός ο Γκασπαριάν. Πώς το λένε? Ντουντούκ. 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 Ακούγεται. Και το λένε Τζιβάν Γκασπαριάν. Πες το. Ποιος είναι ο Καζαμπάκα? Καζαμπάκα. Πες το να βάλει. Θα τον πω. Πες το να Ντουντούκ. Έγινε, παιδιά. Φιλιά. Αρμέ, κοίταξε, οι γυναίκες μπορεί να είναι ωραίες. Βέβαια, κούκλες. Να βάλουμε Ντουντούκα να ακούσουμε. Ντουντούκα. Πόσο θέλω να σε ξαναδώ. Καλημέρα, έλα φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλώ το να. Το πιστοποιητικό του Βαρέλα. Ποιο, κάτσε. Το πιστοποιητικό γεννήσεω του Βαρέλα. Το πιστοποιητικό γεννήσεω του Βαρέλα. Για πες μας λίγο ρε πιστοποιητικό πριν προχωρήσουμε. Τι γράφεις? Τι γράφεις ακριβώς, πότε είναι η ημερομηνία? Είναι φιλαράκι 37 χρονών. 37. Έλα πάνω, άσε αυτό. Για πάμε, ναι. Για τις μεταγραφές. Ναι, ναι. Καλώς ο Γκαρσία, αλλά θέλεις μια εξτρεμάρα. Δύο χαφάρες. Ναι. Μια σεντερφοράρα. Α, θες και σεντερφό λες εσύ, ναι. Βέβαια, τι. Κοίταξε, ο Γκαρσίας ένα... το ξαναλέμε τι γίνεται με τον Μαρτέο, γιατί πριν από λίγο βγήκε η είδηση και ο Γιώργος Σαββίδης λέει ότι δεν παίζει κάτι με Ματέο Γκαρσία. Άρα, εφόσον είναι ο ΝΟ1, ΝΟ2 μαζί με τον Μπράγκο που ασχολούνται με μεταγραφές. Που το έγραψε ο Σαββίδης. Στο Instagram. Εγώ θέλουμε και αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ λες θέλουμε. Έχει ο Γιάννολης, εντάξει, εγώ το γουστάρω πολύ, μου αρέσει, αλλά το δεξί του είναι. Ναι, έχει Γιαννούλη και μπορεί να παίξει εκεί, πρόσεξε, γιατί δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ, σας το λέω να το ξέρετε, το γνωρίζω. Αυτό εκεί... ο καινούριο θα παίξει από καινούρια. Ενίοτε μπορεί να παίξει ο Ροντρίγκο. Ποτέ έπαιξε, ρε. Ο Ροντρίγκο. Ποτέ. Ενίοτε μπορεί να παίξει ο Κρέσπο. Δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ, γιατί θα περιμένει τον Βιερίνια, όπου όπως σας είπαμε πριν 10 μέρες που τον βρήκαμε τον Αντρέ, ο Αντρέ θα επιστρέψει πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζεται. Πού τον είδες? Θα επιστρέψει, δεν είναι, αλλά προκριματικά δεν θα παίξει όμως. Ναι, προκριματικά δεν παίζει. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ τον είδα. Θέλεις προκριματικά, πέφτει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Όχι. Και κάτι στον Κωστή. Κωστή, ναι. Κωστή. Για... Σε βγήκε πόντος από το Κιλκής Σαββίδης. Ναι. Με γαμψή μύτη. Και είπε αριανάρα, ολέ ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, αυτό το προσπεράσαμε. Σας διέφυγε, θα το προσπεράσατε. Ναι, το προσπεράσαμε. Σαββίδης από το Κιλκής με μεγάλη μύτη και ρουφούνια και πολλά αριανάρα, ολέ. Ρε φίλε, υπάρχει άντρα στο Κιλκής με κανονική μύτη. Μπα, κανένα σόγαμπρος μόνο. Δηλαδή μια μύτη σαν το Αλέν Τελόν εκεί γαμψή, σαν της Νόρας Βαλσάμι, σαν της έτσι, τσουλιθρωτή μύτη. Τσουλιθρωτή, ε. Υπάρχει κανένας τέτοιος άντρας στο Κιλκής? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν πού υπάρχει. Να το βρεις? Δεν είναι το δυνατό τους αυτό, ρε παιδί μου, στο Κιλκής. Άλλα πράγματα έχουν στο Κιλκής, είναι δυνατοί. Σε τι είναι δυνατοί? Παράγουν πράγματα. Τι παράγουν? Πεπόνια, καρπούζια, φτιάχνουν καρπούζια. Τίποτα, μόνο σιτάρια έχουν. Τι παράγει το Κιλκής? Κιλκής, ρε φίλε, ωραία νυχτερινή ζωή δεν έχει. Τι νυχτερινή ζωή? Κάτι καντίνες. Έλα, γορμέλα, έλα. Και για τον Άγγελο κάτι. Για ρίχτω και για τον Άγγελο. Ναι. Νομίζω πως έχει μείνει πολύ πίσω, ρε φίλε. Είναι παροχημένος πλέον, ναι. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Έχει τώρα μείνει τρία πίσω. Παιχνίδια την ομάδα την έκανε. Ό,τι να είναι κουλουβάχατα. Δυστυχώς. Τρεις θερματοφύλακες σε τρία παιχνίδια. Αυτό δεν γίνεται ούτε. Ούτε στα παιδικά δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Τα παιδιά μου παίζουν μπάλα στο παιδικό, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Όντως, τι να πεις. Εντάξει, έχει κάνει πολλά λάθη ο Άγγελος. Τώρα τι να λέμε. Να σε καλά, παλικάρε μου. Να σε καλά, πιστοποιητικό. Να προλάβω να πάρουμε άλλους δύο τουλάχιστον φίλους. Ναι, ρε φίλε, Γιάννης Αβίσης από Κυλική Σαριανάρα μας είπε εδώ πέρα. Δεν τον άκουσες? Δεν το σχολιάσαμε αυτό. Τους ξέφυγε. Λες. Αλλά πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώσονα, ναι, ναι. Λοιπόν, Τρίτη πρωί, εσύ με τον Κώστα. Ναι.
πετάει ο Κώστας, ξέρω εγώ, έχω μάθει πληροφορίες για τον πρόεδρο του Ηρακλείου ότι δεν τον αφήνει η γυναίκα του. Ναι. Τρίτη μεσημέρι, ξέρω εγώ, στο τον κόκκινο. Ναι. Ναι, τα λέει ο Κωστής. Α, δεν είναι έτσι, δεν κάνει ένα Τετάρτη μεσημέρι, κόκκινος. Έχω ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ, ρε, το λέει ο Κώστας. Δεν τον αφήνει η γυναίκα του. Ναι, σήμερα πρωί, εσύ με τον Κουλ, στον Κώστα, λέει ο Κωστής, έχω πληροφορίες ότι εντάξει τα βρήκαν ο Μπέος και τη γυναίκα του. Φοβερά πράγματα. Εντάξει, ανατρέπονται τα σκηνικά, οι καταστάσεις, ναι. Ο κόκκινος είναι... Σήμερα το μεσημέρι άκου τον κόκκινο. Ναι. Ρεπορτάζ! Φύραυλος! Τα ρεπορτάζ είναι για να αλλάζουν όμως. Έχουμε ποικιλία. Έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού μπορεί να την έψει τη γυναίκα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα εγώ του. Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ πάντως για αυτό. Η γυναίκα του και ο γιος του του βάλανε ομερτά. Ναι. Αυτή είναι ναι, αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι τώρα η ανατροπή με τον Μπέο. Τι θα γίνει. Η ανατροπή με τον Μπέο είναι παίρνω τα τηλεοπτικά αγάπη μου, στα δίνω. Ότι έβαλα από εκεί και πέρα. Α, στη θύρα 10 με κάνει κόσμο. Θα πεταχτεί ο χοντρός, θα πει ο Μπόζος να πούμε πάλι. Έτσι έμαθα κι εγώ. Φύγε. Μας καλέσει την πόλη Κυλκής, μόνο Αριανάρα έσλε εδώ ο Γιώργος. Ένα. Μας έχεις ρημάξει λέει την πόλη. Λέει όλο τη σκοφαντή. Λέει μια φιλενάδα μας εδώ. Βέβαια, μαύρη. Γιατί οι μελαχρινές τι έχουν, ρε φίλε. Πάμε ακόμα ένα φίλο. Έλα, καλημέρα. Είναι σαν τις ξανθιές. Γιατί? Ό,τι και αν είναι. Θέλεις να έχεις κολλήσει με τις ξανθιές, εσύ. Ναι. Σ' αρέσουν γενικώς οι ξανθοί καστανοί. Καλημέρα. Οι ξανθιές είναι σαν τα BMW. Γεια σας, κύριε. Υπερτιμολογημένοι. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Βεβαίως. Η άρνηση του Γιώργου για τον Ματέο Γκαρσία ήταν σε ερώτηση φιλάθλου του ΠΑΟΚ αρχές Μαΐου. Δεν είναι σημερινή. Ναι. Α, λες ότι έχει αλλάξει και εδώ το... Όχι, λέω. Ναι. Αυτό που αναφέρεις ως γεγονός σημερινό είναι πριν από 40 μέρες. Ναι, εγώ το διαβάζω πάντως σε σημερινό δημοσίευμα, σε σημερινό δημοσίευμα το πρωί. Ναι. Αυτό σου λέω. Για να θέλουμε αξία. Είναι... Όταν ρωτήθηκε αυτό το πάντα... Ναι. Άρα λες ότι... Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν με τρελαίνει λόγω του νερού της ηλικίας. 22 όχι είναι. Δεν είναι καλός. Καλός ναι. Είναι. Εμένα μου αρέσει ο Ματέο Γκαρσία γιατί... Καλός είναι βρενικό ναι. Μου, αλλά το θέμα είναι να έχεις και έναν 28 και να έχεις αυτόν backup. Ναι, θες και έναν παραστάσεις. Για να ανέβεις επίπεδο, έτσι. Ναι. Τώρα για τα ελληνικά δεδομένα και ο Λιμνιός είναι εξαιρετικός. Δηλαδή. Έχεις δίκιο και θα σου δώσω ακόμα περισσότερο δίκιο επειδή ο ΠΑΟΚ αυτής με έχει τρεις σε αυτή την ηλικία εκεί. Λιμνιός, Ζαμπά, έτσι, και Λάμπρου. Και ο Λάμπρου μπαίνει στο κόλπο. Και με προοπτική ίσως κρατήσει και τον το Βραζιλιάνο. Ναι, ναι, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε, ναι, ωραία. Πάντων, λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο, για την επισήμαση. Θα δούμε πώς θα τσουλήσει το θέμα του Ματέου Γκαρσία Κωνσταντίνε. Το σίγουρο είναι ότι τελειώσαμε και για σήμερα. Ολοκληρώσαμε, Κωνσταντίνε μου. Πάει. Πρέπει να πάει. Το μεσημέρι θα τα πεις εσύ με τον Γρηγόρη ξανά μανά. Το μόβο, το μανό. Με ρεπορτάζ και για Ηρακλή. Ρεπορτάζ του Ηρακλή του Γρηγόρη. Θα τρέξει το ρεπορτάζ. Ναι. Εγώ το απόγευμα με τον Ελχουλιγκάνο τον Θανάσιο Κιλώνη. Μιλήσουμε για σμέρνες, για ψάρια, για ξυφίες, για προϊστορικά ψάρια. Το αλλάξουμε το ρεπερτόριο. Τα πάντα όλα. Φεύγω. Τα πάντα όλα. Ναι, βεβαίως. Πριν φύγουμε όμως και δώσουμε σκητάλη και στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε, μια που μιλούσαμε για μεταγραφές, ότι πριν λίγες ημέρες έγινε μεταγραφή μεγάλη.